Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Παρέα θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2 με Γιάννη Χιλιτίδη. Μόνο σήμερα παρέα με τον Καμόρα, ο οποίος θα μείνει ένα μισά ώρα εδώ να κάνει τις αναφορές για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά. Να τον ντύσουν για η Βασίλη. Α, όχι ψέματα, τον κόκκινο θα ντύσουν η Βασίλη, γιατί. Βέβαια με μπέρδεψε αυτός ο Χιλιτίδης, με όλο με ενημερώνει να μου λέει αίρεση. Ο Άι Βασίλης λέει είναι αδύνατος. Πώς ρε Γιάννη, του λέω είναι αδύνατος, αυτός είναι λέω δεινόσαυρος. Όχι, μου λέει. Ο κανονικός Άι Βασίλης είναι λέει αδύνατος και μου το δείχνει. Και αυτός λέω ποιος είναι. Αυτός είναι λέει της Coca-Cola. Δηλαδή της Coca-Cola φέρνει τα δώρα στα παιδιά. Άρα να πούμε ένα ευχαριστώ στην Coca-Cola. Δεν ξέρω εγώ. Ορίστε, μάλιστα. Δεν ξέρω εγώ, χαζός είμαι. Ό,τι μου λένε, εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος διαβάζω, μαθαίνω, γυράσκω, αηρίδα, σκόμενος. Βέβαια. Και επειδή το καλό Evital είναι ένα προϊόν το οποίο πρέπει να πάρετε, διότι εγώ μια εβδομάδα δεν το πήρα και με φτερνίστηκε ο κόκκινος εκεί με την κεφάλα τη μεγάλη σαν ρινόκερος. Ποια είναι εκείνη η διαφήμιση που δείχνει δύο ρινόκερους με συμφόρηση στη μύτη και παίρνουν. Δεν είναι ρινόκεροι. Α, υποπόταμοι είναι, ναι. Φτερνίστηκε ο υποπόταμος, με έριξε κάτω να πούμε. Αλλά δεν πήρα το καλό Evital. Καθώς έχει ένα φανταστικό φυσικό χυμό κριτικής βιολογικής αλόης σε τζέλ και ολορονικό οξύ. Κολαγόνο, βιταμίνη σε, ρόδι, μαντζουράνα, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, χαρούπι, κρύταμο και δίκταμο. Το καλό Evital περιλαμβάνει και βοηθάει τυχόν προβλήματα όπως οι πεπτικές μας διαταραχές, η δυσκυλιότητα του εντέρου, το ευερέστιστο έντερο που έχουμε πολύ και λόγω στρες, η ανεβασμένη χοληστερόλη λόγω της κακής μας διατροφής, το ανεβασμένο ζάχαρο γιατί το έχουμε. Από το DNA μας, ή ότι και αν το έχουμε το DNA μας, κάνουμε και κακή διατροφή με ζάχαρες, ξέρω εγώ, πολλούς καφέδες με ζάχαρη κτλ. Και ανεβαίνει το ζάχαρο. Αυτό βοηθάει λοιπόν να κατέβει το ζάχαρο. Πόνοι στις αρθρώσεις, ειδικά για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι έχουν μια υγρασία που αγγίζει το 100% στην πόλη τους, μας αυξάνει το αμυντικό σύστημα, ακόμα και αν έχουμε φίλο, αδερφό, κουμπάρο και συνεργάτη τον κόκκινο, ο οποίος όταν φτερνίζεται μπορεί να λιποθυμήσουν 40 άτομα όταν αυτός είναι το κρυωμένος, και καταπολέμηση των ιών. Είναι το μοναδικό προϊόν του οποίου η φόρμουλα έχει την πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δοκιμάστε το και θα δείτε τώρα τα άμεσα αποτελέσματα από την πρώτη κιόλας εβδομάδα. Εγώ τα είδα, μου τελείωσε το μπουκάλι, δεν φρόντισα να το ανανεώσω. Ήρθε ο κόκκινος, μου έκανε δύο αψού, πάρ' τον κάτω τώρα από το όπουλο. Τηλεφωνήστε τώρα εσείς στο 23 12 200 500 και αποκτήστε το στην ειδική τιμή των 34 ευρώ και 90 λεπτών που ισχύει μόνο για τους ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης. Δηλαδή, εσείς το παραγγέλνετε μόνο με 34 ευρώ και 90 λεπτά. Όλες οι παραγγελίες πραγματοποιούνται χωρίς πιστωτική κάρτα και αποστέλλονται με αντικαταβολή στο χώρο σας στο 2312, επαναλαμβάνω, 200-500, μόνο για τους ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης. Έφυγε η γουρσούζα. Έφυγε η γουρσούζα. Τι γουρσούζα είναι αυτή, ρε. Τι μύρλα είναι αυτή, ρε. Τι πράγμα είναι αυτή. Τι συντηρητισμός είναι αυτός, ρε. Λύσαξε. Γιατί να είναι δύο άντρες μαζί και σε άντρες σε νοιάζει. Ρε τον άνθρωπο, ρε. Γιατί λέει δύο γυναίκες να είναι μαζί. Άμα γουστάρουν, τι να κάνουμε δηλαδή. Εμείς όταν παίζαμε δεκαετία του 80 γυναικείο μπάσκετ, εκεί οι γυναίκες δηλαδή δεν άρεσε η μία την άλλη. Πάντως αλλάξουμε τη φύση, ρε. Μπαγάσα να πούμε. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Λύσαξε. Ο άλλος ο έξυπνος στέλνει μήνυμα, λέει, να λέει κυβέρνηση, λέει επικοινωνιακά, λέει. Τη μια μέρα λέει που ξεπολιώνται λέει τα λιμάνια και τα λοιπά, μας πουλάει το. Έλα ρε τώρα, γίνεται και πονηροί τώρα και κάνετε και συνειρμούς να πούμε. Φαλακρό κουνάβι σχολίασε το σύμφωνο συμβίωσης, τον γκέι, και κάνει μίμηση τον κόκκινο να σχολιάζει το θέμα. Κοίταξε, ο κόκκινος έχει πάρει τη θέση της εκκλησίας. Είναι παπαδοπέδι, είναι παιδί του Θεού, είναι άνθρωπος να πούμε του βουνού, πώς το λένε, του Αγίου Όρους, και είναι ενάντια στην ομοφιλοφιλία, λέει ο ίδιος. Άμα δει καμιά ταινία όμως με δύο γυναίκες να χαριεντίζονται, του αρέσει. Άρα είναι στα λόγια. Εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος τέλος πάντων δεν θέλω στα λόγια να κρίνομαι και να κρίνω, αλλά στα έργα. Πολύ δύσκολο αυτό και πολύ δύσκολος ο δρόμος. Έτσι να κάνεις κριτική βασιζόμενος στα έργα και όχι στα λόγια. Είμαι ενάντια στη ομοφιλοφιλία.
Και κόκκινε λόγια ενάντια στην ομοφυλοφιλία. Πήγε όμω, λέω, απάνω στο βουνό. Δεν έχει σχέση, σε προκαλώ! Να μου πει, σταμάτα, του λέω, ρε, μη φωνάζει, ρε, κουφαϊδόνα, ρε. Μη φωνάζει, ρε, του λέω. Λέω, σαν ενάντια στην ομοφυλοφιλία είσαι. Ναι, αλλά λέω, μια φορά λέω, εδώ με έβαλε μια ταινία που βλέπαμε δύο κυρίε να, να κάνει πίτσι πίτσι μία με την άλλη. Αυτό λέω γιατί. Έτερον εκάτερον. Όταν λέω κόκκινο έτερον εκάτερον. Να ξέρετε ότι ναι μεν αλλά. Το έτερον εκάτερον να ξέρετε τι σημαίνει. Ναι μεν αλλά. Το είπα και το πρωί. Ζητάτε να σας πω ρε εσύ 106. Τι να σε πω ρε φίλε. Ο Ραπτόπουλος είναι άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να βολευτεί με την οποιαδήποτε κατάσταση. Στη ζωή λοιπόν τα πράγματα έρχονται. Όχι όπως τα θέλουμε ή όπως τα νομίζουμε. Αλλά τα φέρνει η ζωή έτσι όπως τα θέλει εκείνη. Εμείς κάνουμε τις προσπάθειές μας, κάνουμε τις μπούκες μας, κάνουμε τις συναντήσεις μας, κάνουμε οτιδήποτε κάνουμε, αλλά η ζωή καμιά φορά δεν πάει τα πράγματα εκεί που θέλουμε εμείς. Μας πάει, πώς έλεγε ο Καλογιάννης σε ένα τραγούδι, πώς το λέγανε ρε την ταινία, ένας νομοταγής πολίτης. Μια φανταστική ερμηνεία του Σωτήρου του Μουστάκα, νομίζω η καλύτερη ταινία του, στο δεν θυμάμαι ποια ήταν η συμπροταγωνίστρια του, με Παπαγιανόπουλο στις τελευταίες ταινίες, το 74 ταινία. Άνοιξε το παράθυρο να δεις δροσιά να μπει του Μάη. Εμείς για αλλού κινήσαμε για αλλού και αλλού η ζωή μας πάει. Έλεγε ένα φανταστικό τραγούδι και ο Σωτήρης Μουστάκας πίσω από τα κάγκελα ενός τρελοκομείου με ένα τριαντάφυλλο κτλ. Ήταν φανταστικό το έργο. Η ζωή λοιπόν μας πάει στην αριστερά. Η αριστερά λοιπόν έρχεται να δημιουργήσει στη ζωή μας εντάξει, αυτό το οποίο πολλά χρόνια φωνάζαμε κρεμασμένοι. Στις παρατάξεις έτσι, τις αριστερές και τις αριστεριστικές τότε εκείνη τα χρόνια ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά και κάτω η Χούντα 1-1-4 ξέρω εγώ 4-3-3 τι, δεν το θυμάμαι αυτό το 1-1-4 τι ήταν αυτό το τελευταίο γράμμα του συντάγματος φωνάζαν αυτοί 1-1-4-1-1-4 δεν ξέρω εγώ τι είναι το 1-1-4 ρώτησε ένα φίλο μου τι είναι ρε, το 1-1-4 είναι σύνθημα λέει. Λέω τι σύνθημα είναι αυτό ρε. Γιατί ρωτώντας μαθαίνεις πράγματα. Λέω τι είναι αυτό ρε το 1-1-4 λέω 1-1-4 φώναζε λέει και εσύ. Δηλαδή ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει κάτω η χούντα του Πατακού. Κάναμε ολόκληρο αγώνα ρε. Κάναμε ολόκληρο αγώνα ρε. Ρε Έλληνες ρε τι αχάριστοι άνθρωποι είστε ρε. Τι αγνώμονες άνθρωποι είστε ρε. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Λυσάξατε με το σύμφωνο συμβίωσης. Λυσάξατε. Το είπα και το πρωί, το μεσημέρι μάλλον. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Είχαμε το σύνθημα επί Χούντας. Δουλειές ψιλοϋπήρχαν, έτσι λένε οι παλιοί. Ξέρω εγώ, ανοικοδόμηση υπήρχε, έτσι λέγανε οι παλιοί. Δεν ξέρω εγώ, δεν έχω ιδέα. Ασπρόμαυρες ταινίες εγώ δει. Δεν ξέρω επί Χούντας. Εγώ επί Χούντας γεννήθηκα. Μωρό ήμουνα, πάνες είχα. Λοιπόν, έγιναν να πούμε ολόκληρες επαναστάσεις. Για να φύγουμε από τα μοιάσματα, όπως λέγαμε, τους χουντικούς. Τι θέλουν να μας πλασάρουν οι χουντικοί, ρε. Τι θέλουν να μας πλασάρουν οι χουντικοί. Πατρίδα, λέει, θρησκεία και οικογένεια. Ρε τρελό, εσαι, ρε. Ο Έλληνας είναι ελεύθερος. Ούτε πατρίδες θέλει, ούτε θρησκείες θέλει, ούτε οικογένειες θέλει. Αυτά ήταν των χουντικών. Πατρίδα, λέει, θρησκεία, οικογένεια. Σαν χλαμάρες λέγανε τότε, τη δεκαετία του 70. Κυνηγούσαν τους φουκαράδες, τους αριστερούς που ήταν άθεοι, τους στέλναν στη Γιάρο, τους στέλναν στη Μακρόνισσα, τους στέλναν να πούμε. Πού αλλού είναι Γιάννη είχε νησιά, δεν θυμάμαι εγώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχή είναι αυτό που μου είπε. Ξέρει, μου είπε κάτι ο Γιάννης. Ναι, βέβαια. Έγιναν ολόκληρες επαναστάσεις για να φύγουμε από τα μοιάσματα τους χουντικούς. Και να πούμε, η ΕΝΕΔ κατεργήθη, και να ήρθε η ΕΙΡΤ που έγινε ΕΡΤ, και έγινε ΕΡΤ 1, και ήρθε και ο Καραμαλής ο γέρος, ο παππούς και τι έκανε την ΕΡΤ 3 εδώ πέρα. Και βρήκανε οι άνθρωποι δουλειά, ένα κάρο να πούμε κτλ. Εξελίχθηκε ο πολιτισμός. Να μέναμε δηλαδή 500 χρόνια πίσω. Πώς θα γίνει. Μελίνα Μερκούρη έκανε μεγάλες κατά κάποιο τρόπο συγκεντρώσεις. Μεγάλες έκανε ομιλίες. Μεγάλα ξαπλώματα λέω. Μεγάλα απλώματα στην ξαπλώματα λέω. Μου διέφυγε. Μεγάλα απλώματα έκανε η Μελίνα. Η σπουδαία Μελίνα που η οποία ήταν και υπουργός πολιτισμού. Μια μεγάλη Ελληνίδα. Την πλασάραν τότε. Πώς το λένε. Τα μέσα τη θαυμάσαμε, κάναμε οδό, γήπεδα Μελίνα Μερκούρη. Καθίστε καλά, ρε. Γιατί θέλετε να γυρίσουμε πίσω, στην πατρίδα, στη θρησκεία και στην οικογένεια. Τι θέλετε, να ανοίγουμε σούβλες και να παίζουμε, πώς θέλουν αυτά τα. Ωραία, Γιώργη, Πάπα. Τι έχετε σάλεψει, ρε. Εδώ πήγαμε μπροστά, ρε, χαϊβάνια. Λέει, να κάνω, λέει, σχολιασμό το σύμφωνο, λέει, συμβίωσης. Θα στα πω όλα.
Κάναμε αυτό που η Μελίνα Μερκούρη με αγώνες από το Παρίσι, το συντηρητισμό στα σκουπίδια, το πετάξαμε. Έρχεται ο γίγαντας ο Τσίπρας και τι λέει, Πατρίς, δεν γουστάρω, λέει. Πουλάω λιμάνια, ό,τι γουστάρει. Φωνάζει, λέει, πουλάει τα λιμάνια. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Τι να κάνει ο άνθρωπος, πουλάει, λέει, τα, πουλάει, λέει, τα λιμάνια. Και τι να κάνει, και τα πουλήσει σε ξένους. Σε ξένα συμφέροντα. Εξάλλου, από το 1800 τόσο, είναι γνωστή, η ιστορία μας είναι 200 χρόνια. Είναι η ιστορία μας. Ζούμε με δανεικά. Ζούμε με δανεικά και αγύριστα. Καθίστε καλά. Μη ζητάμε πράγματα δηλαδή. Εγώ είμαι ταπεινός άνθρωπος. Είμαι Έλληνα. Λοιπόν, έρχεται ο Τσίπρας και λέει: Πατρίς, δεν γουστάρω, πουλάω λιμάνια και ό,τι να είναι. Θρησκεία. Ρε, θρησκεία ήταν το δεξιόν παραμύθι. Η θρησκεία ήταν το δεξιόν παραμύθι. Θρησκεία την έλεγαν οι χουντικοί, με τους παπάδες τα είχαν καλά τότε. Η εξουσία πάντα τα έχει καλά με τον Παπαδαριό, αλλά ένας λόγος παραπάνω. Στέλναν τους κομμουνιστάς, τους άθεους, στη Γιάρο και στη Μακρόνησο. Τι ήθελε η Χούντα, η οικογένεια ήθελε η Χούντα. Μάλιστα. Καθίστε καλά, ρε, που θα στηρίξω η οικογένεια, λέει ο Τσίπρας. Έξυπνος άνθρωπος. Αυτά ήταν των χουντικών. Ποια ήταν η κατάληξη των χουντικών, τι φωνάζαν, Πατρίς, θρησκεία και οικογένεια. Κατάλαβε, πού κατάληξαν αυτοί. Ο ένας πέθανε στη φυλακή, ο άλλος πέθανε στη φυλακή, ο άλλος έκανε τις δολοφονίες, ο Μπερτιλής, πώς το λέγανε κτλ. Επέθανε και αυτός ή στην φυλακή. Βγήκε ο Πατακός στα 80 του να πεθάνει ο άνθρωπος και ακόμα 25 χρόνια κοντεύει να μας θάψει όλους. Να είναι γερός ο άνθρωπος εκεί που είναι. 104 θα γράψει το κοντέρ. Λοιπόν, Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ήταν το σύνθημα των χουντικών. Αυτοί δεν θέλαν στην καβάλα να δώσουν το πετρέλαιο, να πούμε, στις ξένες εταιρείες. Για ποιο λόγο, ρε. Η Ελλάδα δεν ανήκει στους Έλληνες. Κάνανε μαγκές με τα πετρέλαια. Έκανε μαγκές με τα πετρέλαια. Το παίζανε πατριδολάγνη, να πούμε. Και κατέληξε στη φυλακή. Καλά να πάθουνε, γιατί πηγαίνει και κυνηγούσαν τους ανθρώπους. Τι θέλει ο λαός. Θέλει ελευθερία. Ήθελε ελευθερία λόγου. Ήθελε ραδιόφωνα. Ήθελε τηλεοράσεις. Ήθελε να πούμε το πνεύμα. Να. Δεν μπορείς, κύριε, να μου απαγορεύσει εμένα να ακούω Μίκη Θεοδωράκη. Δεν θα με απαγορεύσει εμένα να ακούω Μάνο Λοΐζο. Δεν μπορείς εμένα να με. Έχω εγώ μια ιδέα, ξέρω εγώ, και να μου την απαγορεύσει. Κάτσε καλά, ρε. Και έγιναν αγώνες. Μάχες. Γίνανε τεράστια. Παπαδόπουλος, που έχει στην τηλεόραση, πώς το λένε, που ξαναπαντρεύτηκε τώρα ο. Που ξεχνάω το όνομά του, Ολυμπιακάκιας, ρε, ο Παπαδόπουλος αυτός που στην υγειά μας, ρε παιδιά. Μέσα στο Πολυτεχνείο σκοτώθηκαν, λέει, κόσμος, μπήκαν τα τάξ, μπουνιές, κλωτσιές, μάχη έγινε. Σκηνικά μεγάλα. Και έρχεται τώρα ο Έλληνας και λέει, να λέει, το συμβίωση, φίλε, είναι εξέλιξη. Το συμβίωση, είναι εξέλιξη. Λοιπόν, ο Τσίπρας, λοιπόν, λέει, Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, ήταν το σύνθημα των χουντικών. Αυτοί δεν θέλανε τα πετρέλαια να πάνε αλλού, θέλανε να μείνουν στην Ελλάδα να θησαυρίσουν οι Έλληνες. Κτρίχες. Πήγαν φυλακή, ψοφίσαν μέσα στη φυλακή. Ο Τσίπρας, λοιπόν, ο πανέξυπνος, με το παύτουχο μυαλό μου, λέει: Έχω 1000 τόνους, λέει, μυαλό στο κεφάλι μου. Τι να κάνω. Σου λέει: Να πάω με τα νερά του λαού. Πατρίδα, πουλάω τα λιμάνια. Θρησκεία, καταργώ τα θρησκευτικά. Οικογένεια, παντρεύω τους γκέι. Έκανε ό,τι ήθελε ο λαός. Τι γαυγίζετε τώρα. Τι θέλετε από τη ζωή σας. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάτι πράγματα. Φωνάζει και ο Αλέφαντος, μας είχε βρίσει τις προάλλες. Ο Τσίπρας, ρε παιχταράς, ο Τσίπρας κτλ. Τώρα δεν του αρέσει το Αλέφαντο με τους γκέι. Ρε Νίκο, του λέω έτσι απ' έξω. Ο Καρατζαφές με έκανε νοήματα. Κάτι γκριμάτσεις, κάτι αυτά, άστονο, λέει, θα να φύγουμε. Κάτσε, ρε Νίκο, λέω, αριστερή κυβέρνηση είναι. Πρόοδος, Τσίπρας είναι, αριστερά είμαστε. Κάτσε, του λέω. Δεν πάει τα θέλεις, λέω, όπως τα θέλεις, ρε Νίκο μου. Τι, τον Νίκο πρέπει να το μιλάς και με έναν τρόπο ο οποίος μην εκραγεί εκεί, τα πετάξει όλα, αναποδογυρίσει τα τραπέζια. Με κάνει ο Καρατζαφέρης γκριμάτσες εκεί κτλ. Κράτα τον, σου λέει, μην από τα ακουστικά, μη ο ένας, μη ο άλλος. Εντάξει, μη αλλά πρέπει να το πούμε. Κάτσε, ρε Νίκο. Πώς θα γίνει δηλαδή. Πώς θα γίνει, ο Τσίπρας λέει Αντρέας Παπανδρέου. Βέβαια Αντρέας Παπανδρέου, φυσικά Αντρέας Παπανδρέου. Είναι συνεχιστής, έχει λέει και τη φωνή. Βέβαια έχει τη φωνή. Φώναζε ο Αλέφαντος Πασοκάρα, Τσιπράρα, και τώρα δεν τον αρέσει, να πούμε. Έλα ρε τώρα, λέει, να είμαι ένα άντρας με τον άντρα, να πούμε. Πώς για θα γίνει, για. Πρόοδος, ευημερία, προοπτική. Κάτσε τα ίδια θα μείνουμε. Τι θα γίνει δηλαδή. Τρεις φορές λέει μπορεί να παντρευτεί, λέει ο άλλος, λέει. 23 να παντρευτεί, να κάνει και 3-4 γάμους
Οι μουσουλμάνοι δηλαδή που έχουν 3, 4 και 5 γυναίκες ο καθένας είναι πιο, που είναι συντηρητικοί, τι είναι πιο αυτοί από εμάς. Άκου να δεις να πούμε. Όταν φωνάζετε λοιπόν τα συνθήματα, να προσέχετε τι φωνάζετε. Εντάξει. Λέω κι εγώ να κάνω καμιά αβάντα στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, μιας και ήρθε φρέσκος. Να πάρω τηλέφωνο τον φίλο μου τον Λαζόπουλο να μου κάνει κανένα κονέ με τον αρχηγό. Λέω, καιρός δεν είναι. Με πιάσανε να πούμε κάτι διάολοι χθες το βράδυ, πονούσαν τα ποδάρια μου, πονούσαν οι γάμπες μου. Είχα πάει σε κάτι χορηγούς, είχα κάνει κάτι γυρίσματα, κάτι καινούργια κανάλια, κάτι τοπικά, κάτι ταλαιπωρίες, κάτι ιστορίες. Ρε εσύ λέω, τι έγινε, να πεθάνεις πάνω στο πλατό και η γυναίκα σου και η κόρη σου θα κάτι κάνα 2 χρόνια να ζήσουν. Μετά τι θα γίνει, να πούμε. Το σκέφτηκα από εδώ, το σκέφτηκα από εκεί. Γιατί λέω να μην πάω με τον άνθρωπο τον Τσίπρα, ο άνθρωπος αριστερός, ο άνθρωπος προοδευτικός. Πατρίδες, θρησκείες, οικογένειες και τι είχαμε από τη Νέα Δημοκρατία και με το Πασόκ, βολευτήκαμε πουθενά. Το σκέφτηκα εγώ. Πόναγαν τα πόδια μου, πόναγαν οι γάμπες μου, πόναγαν οι φτέρντες μου, πόναγε η μέση μου, δεν μπορούσα να σηκωθώ. Κάτι ραχαίους έκανα, κάτι αψού έκανε ο κόκκινος, σαβουρτήχθηκα κάτω. Ήρθε και ο σκύλος εκεί πέρα να με γλύψει εκεί πέρα. Μια δραματική κατάσταση να πούμε. Μια δραματική κατάσταση. Τέλος πάντων, φουγκάριζε η φουγκαριάρα η γυναίκα μου, η κόρη στο σχολείο, αυτό και τα λοιπά. Τι θα γίνει, ρε. Τι θα γίνει, πρέπει να πάμε μπροστά, ρε, πρόοδος, ρε. Τι θα γίνει, ρε, δεν θα στήσουμε εμείς κανένα μάτσι να πούμε. Πάρουμε κανένα φράγκο. Είδα στον Ύπρο μου τον Άγιο Ραφαήλ, μου λέει παιδί μου, ο Άγιος Ραφαήλ, καλός Άγιος. Αλλά εγώ δεν τους πιστεύω, τέλος πάντων ήρθε. Μου λέει παιδί μου, εκεί στην Ελευσίνα, είναι τα Ελευσίνια μυστήρια. Παίξε το βρε παλικάρι μου 4 με 6 γκολ και παίξε το και άσε αυτό το παιχνίδι. Και το παίζω, βάζω 500 ευρώ. Θα πει πού τα βρήκε τα 500 ευρώ, τα ξέδαψα από μια μπότα να πούμε. Μπαμπαπ. Να τα Χριστούγεννα, να τα παστέλια, να τα ξερολούκουμα, να τα αυτά. Αλλά δεν έχετε παράπονο, εγώ δεν είμαι μονοφαγάς, σας το είπα. Και ήρθαν και τα γλυκά από τους ακροατές. Λέει, ευχαριστούμε Ραπτόπουλε για την Ελευσίνα. Εγώ τι μαθαίνω, θα σας το λέω. Ότι δηλαδή στον Ύπρο μου έρχεται ο Άγιος Ραφαήλ και μου λέει, παιδί μου, ξέρω εγώ, μην είσαι μονοφαγάς, δεν κάνει. Γιατί έχει κάνει πολλά θαύματα ο Άγιος Ραφαήλ. Έχει κολλήσει χέρια, έχει κολλήσει πόδια, κεφάλια που έχουν φύγει, τα έχει φέρει ίσια, βέβαια. Είναι θαυματουργός. Βεβαίως. Είναι, λέει, θαυματουργός. Άκου, λέει, λοιπόν, να κάνουμε καμιά αβάντα στο ΣΥΡΙΖΑ. Να... Έτσι δεν είναι. Όλοι κάνουν μια αβάντα, εμείς να μην κάνουμε. Τόσα χρόνια, τι καταλάβαμε. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, τίποτα. Δεν είμαστε αγχωμένοι πουθενά. Μπαίναν στα δημοτικά συμβούλια, μπαίναν εκεί στους Δήμους, στη δημοτική τηλεόραση. Κάτι μέτρη, κάτι αυτή και τα λοιπά. Τα παίρνανε. Εμείς τι καταλάβαμε. Κουβαλάγαμε θρανία, κάναμε, ράναμε. Όχι, πουλούσαμε χαλιά. Όχι, κάναμε, ξέρω εγώ, τους πολιτάς. Όχι, τόνα, όχι, τάλο. Μπήκε το Πασόκ, μετά μπήκαν οι άλλοι στην Ετρία. Και να τα παστέλια, και να τα ξερολούκουμα, κύρα Θοδόσενα. Και να φαΐ, και να χοληστερίνη. Και εμείς απ' έξω. Και έκλεινε ο σκάν να πούμε και πέφταν τα αεροπλάνα τα Γιάκοφλεφ στα βουνά, στα Πιέρια Όρη. Και να ξανά στην ανεργία και να ξανά μανά στην απεργία. Ένας ρουφιάνος συνδικαλιστής για μας δεν ήρθε να πει ρε παιδιά, αυτοί είναι άνεργοι να πούμε. Φτάσαμε σε. Σωστό, σωστό. Ένας συνδικαλιστής της προκοπής δεν είπε ρε παιδί μου, ζει αυτός, πεινάει αυτός, τι κάνει. Ναι. Έτσι που λες κοτάκι μου. Έτσι που λες κοτάκι μου. Χρυσαυγίτες τώρα φωνάζουν, το παίζουν. Οι μπαμπάδες σας τι ήταν, οι χρυσαυγίτες, τι ήταν. Δεξιοί ήταν, νεοδημοκράτες και πασοξίδες. Με τι λεφτά σας ταΐζαν λοιπόν, εσείς που είστε τώρα 40-άρδες, 45-άρδες. Δεν ξέρω ρε, εσύ τι τα κάνατε τα λεφτά, τα κλέβανε. Τα κλέβανε με τα λεφτά του Πασόκ ζούσαν. Και οι μπαμπάδες των χρυσαυγητών. Δεν ξέρω τι καρύζει, τι φωνάζει, τι φωνάζει, γιατί. Τα δουλεύανε. Δεν ξέρω πώς τα δουλεύανε, τα δουλεύουν. Καλοπερνούσανε να πούμε. Τι θέλετε τώρα. Τα σιγά σιγά, μη. Τι δουλεύανε. Με δανεικά λεφτά, βρε παιδί μου. Δουλεύανε. Δεν σε νοιάζει εσένα. Δεν σε νοιάζει καθόλου. Εσύ τι φωνάζει τώρα, τι εξάπτεσαι, βρε παιδί μου. Άσε να τα πω. Ναι, γιατί θα μόνο, γιατί θα με αφήσει, γιατί. Μα τι σεραϊκά είναι αυτά που με λες τώρα. Που είσαι, ρε. Χρυσαυγίτης. Γη δεξιών και πασόκων. Αφού βασάει ο Φιλικίτης και αρχίζει και φωνάζει, είναι και γιγαντός όπως πανάθεμάτων και δεν έχει φτιάξει αυτός ο Ανδρώνης μια δεύτερη είσοδο, μια δεύτερη μάλλον έξοδο. Έτσι. Δεν ευτύχησε να διοριστούν στο δημόσιο οι Χρυσαυγίτες, το παίζουν οι πατρίδες. Άμα πέσει κάνα πακέτο, κάνα αυτό κτλ. Για πότε θα τα βουτήξουν και αυτοί στο μέλι, χαμπάρι θα πάρουν. Ήδη την έδειξαν τη διαγωγή τους. Οι Χρυσαυγίτες, οι φίλοι μας, τι κάνανε, πήγανε με τους παπάδες παρέα και με τους άλλους που λένε που έχουν τα πλοία, τους εφοπλιστές. Α, τα πουλάκια μου. Λοιπόν, λέει η λασία της Ελλάδος. Λοιπόν, έτσι λοιπόν θα υποστείτε. Και το τη συμβίωση, αυτό εδώ πέρα πώς το λένε. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Λοιπόν, τώρα με την αριστερά
θα έχετε και θρησκευτικά. Και δεν μου λέτε ρε υποκριτές, εσείς που βρίζετε τον Τσίπρα για τα θρησκευτικά. Εσείς τώρα που είστε 40 χρονών και 45 και γίνατε να πούμε και πάτε και στην εκκλησία και ανέβετε κεριά και τα λοιπά. Όταν μας κάνανε ρε μάθημα θρησκευτικών, μπαίναμε μέσα στο μάθημα ρε καθάρματα. Μπαίναμε ρε ή φεύγαμε και κοροϊδεύαμε τους καθηγητάς. Τον Χίρα και τον Αλεξάκη που είχα εγώ να πούμε και τον Ματακίδη τον Παοξή. Το θυμάστε τον Ματακίδη, ο παδός του Πάοκ. Ο θρηλυκός Γιώργος Ματακίδης. Βέβαια, βέβαια. Μου λέει για τα θρησκευτικά. Θαρείς δηλαδή, και όταν είχαμε θρησκευτικά, πηγαίναμε με μεγάλη χαρά και διαβάζαμε το μάθημα. Και τι χαρά που είχαμε. Έρχεται λοιπόν ο Τσίπρας και λέει: τα κατεργώ. Τα κατεργώ, ρε. Τα κατεργώ. Έχει και... το γέλο, ρε κάθαρμα, μη σου πω. Λυσάξατε. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Πάει πατρίδα, ρε. Το χουντικόν ήταν. Θρησκεία, πάει θρησκεία, ρε. Φωνάζει ο Αρθαλομαίος, πώς είναι ο Βαρθολομαίος, Αλφαρομαίος λέω. Φωνάζει, λέει, τι φωνάζει, Τσίπρα έχουμε να πούμε. Και η οικογένεια. Οικογένεια, τι είναι η οικογένεια. Η οικογένεια είναι, πάει. Ο πληθυσμός της γης πρέπει να μειωθεί. Ναι, πρέπει να μειωθεί ο πληθυσμός της γης. Και σαλτάρι, γενώσιμα έχει. Από 76 που είναι ο μέσος όρος του άντρα, πάει 70, γενώσιμα. Νοσοκομεία δεν λειτουργούν. Παθαίνει σε φραγματάκι μέχρι να σε πάνε, σου τραβά και ένα μαξιλάριο στην κίνδυνο. Άντε πάνε δρόμο. Πεθαίνει. Διάλυση οικογένεια. Σου λέει τι έγινε, δεν έχει δουλειά, πάει και τα λοιπά. Χωρίζουν τα ζευγάρια, φωνάζουν και τα λοιπά. Πάει. Μα δεν έχει λεφτά, η ΑΕΛ θα τον κάνει τον άλλο. Θα σε κάνω να σε δει. Έχω και φυστή και ογείο. Και έρχεται και τη συμβίωση με του γκέιδε, α πούμε και τα λοιπά. Και σα πείραξε. Ψεκάς μία από τα αεροπλάνα από πάνω, εκείνη η γραμμή. Πέφτει να πούμε το μέταλλο βολίδα. Σύγχρονη τεχνολογία, κινητά, ιστορίες, κόλπα. Τι θέλετε, να σας κάνουμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, σου λέει. Όχι, μπορείτε να πεθαίνετε πιο εύκολα. Για τον καρκίνο δεν βρίσκουμε φάρμακο. Σε πετάω με τα αεροπλάνα ψεκασμό. Πολύ ωραία. Σου διαλύω την οικογένεια, διότι νομούμε, δεν πρέπει να κάνεις πολλά παιδιά. Ψοφάνε και γέρι πιο γρήγορα, όπως θα ψοφήσουμε και εμείς πιο γρήγορα. Τι να πάμε 83. Τεφαρίκι, πάμε 72, 71, 69. Και όσοι καπνίζουν και πίνουν πάνε 64. Αν μειωθεί ο μέσος όρος ζωής, θα έχουμε μικρότερες γεννήσεις, πολλαπλούς θανάτους και θα μειωθεί ο πληθυσμός σιγά σιγά της γης. Τι ψάχνετε να βρείτε τώρα, τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Ψάχνετε να βρείτε και ο Άι Βασίλης, λέει ο άλλος, ήταν γυναίκα. Σε πείραξε εσένα ο Βασίλης που ήταν γυναίκα. Ο Καμαρά που έπαιζε έξω δεξιά στον πάγο δεν σε πείραζε που ήταν στα γκέι μπαρ. Σε πείραξε να πούμε ο Άι Βασίλης που ήταν να πούμε γυναίκα. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, ο Ιρμός σου σκοτώνει μουλάρι. Καλές γιορτές και χίλια χρόνια, Ερακλάρα. Ρε Φαλακρέ, λέει ο άλλος, τι νόημα θα έχει η ζωή σου χωρίς τον κόκκινο. Μαζί δεν κάνετε και χώρια, δεν μπορείτε. Τα γάρια, λέει ο 205. Ραπτόπουλε, μιλάτε για το σύμφωνο συμβίωσης, ενώ υπάρχει ολόκληρο σύμβολο συμβίωσης που λέγεται Σιώπης. Αμάν και εσύ. Ένα γάμο θα κάνεις και εσύ με το Σιώπη. 8 χρόνια τον τραβάς, παλιοσερέα και εσύ. Λύσαξες. Καριερίστρια έγινες και εσύ, Παναθεμάς. Όταν θα θες κάνεις και ένα παιδί, δεν μπορείς και εσύ. Άντε, βάλε κάτω το Σιώπη, κάνε κανένα μωρό να ησυχάσουμε και με σένα. 290. Ραπ, Παπαδόπουλο θα λέμε σε λίγο καιρό και θα κλαίμε. Φάτε τώρα νέα δημοκτονία και πασοκικά κόμματα. Ωραία δεν είναι. Λέω ο Χουντικός 290. Όχι ρε, μια χαρά είναι. Τι θες εσύ να πούμε. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει γουστάρω ρε. Και τον ψηφίζουμε. Και τώρα τον πείραξε τον άλλο Άι Βασίλης που ήταν γκέι. Ήτανε λέω όχι γκέι, πώς το είπε, ήταν κοριτσάκι λέει. Ήταν κοριτσάκι ο Άι Βασίλης. Πειράχτηκε ο Καμόρα. Τον πείραξε τον Καμόρα ο Άι Βασίλης που ήταν λέει κοριτσάκι στο σχολείο. Πήγε 45-47 χρονών ο Καμόρα. Όταν πήγαινε εκεί με τους Παοξίδες και τον Νικόλα και λέει λατούσαν εκεί τα μαγαζιά και τα λοιπά και σπάγανε τα κεφάλια των άλλων. Καλά ήταν τώρα μου έγινε και αυτός να πούμε. Έγινε αυτός για γεράσανε τώρα και. Αυτά είναι. Περνάνε τα χρόνια, κατεβαίνουν οι τρίχες προς τα κάτω, κατεβαίνουν οι ορμόνες προς τα κάτω και αρχίζει η ηθικολογία. Αυτό είναι. Αυτή την ηθικολογία δεν μπορώ να πούμε. Ηθικολογία. Βλέπεις γυναίκα μέχρι τα 35, σηκώνει τα πόδια ψηλά. 40. Πάει μετά να πούμε 50-60, σηκώνει τα χέρια ψηλά, ψάχνει να βρει το Θεό. Και τι να πεις τώρα. Τα χέρια ψηλά, τα πόδια ψηλά, ψηλά τα χέρια, ψηλά τα πόδια. Εγώ είμαι τρελός που τα λέω. Κατάλαβε, είμαι παράφρονας εγώ. Τι να πεις, να πούμε, τι να πεις και τι να κάνεις. Λοιπόν, 9.55 καιρό μήνυμα στο 54.340. Κατάλαβες. Τους πείραξε τώρα το σύμβολο. Όταν θέλουν προοδευτικές κυβερνήσεις και προοδευτικό φαγοπότη, καλά είναι. Τώρα που δεν έχει να πούμε φράγκα, έχουν τελειώσει τα δανεικά, τους έπιασε η ηθικολογία όλους. Τους πειράζουν οι γκέι, τους πειράζουν οι μέοι, τους πειράζουν τα συμβιώσεις, οι ομοφιλόφιλοι, τους πειράζουν κτλ. Άντε, μπράβο. Σας πειράζει τώρα, ε. Δεν έχει τώρα φρουτάκια να παίζετε, να κατεβάζετε εκεί πρώτη Δευτέρα του κουλοχέρι.
Δεν έχει να αυτοπαίζετε καμπρίσει καράβλαχοι εκεί με τα Πόρσε που σα έδινε με τι επιχορηγήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αντί να τα σπείρετε στα χωράφια να πούμε τα τρώγατε σουβλάκια και σουτζουκάκια, το παίζατε εγκόμενοι με την πλατυποδία κάτι στραβοκάνιδε εκεί χωριάταροι. Πήγατε και πήρατε Πόρσε Καρέρα και Καγέν, έτσι. Τώρα δεν σα αρέσει. Τώρα από προοδευτική γίνατε τώρα συντηρητική. Θα έλεγα τίποτα, αλλά επειδή υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο και το σέβομαι πάρα πολύ, δεν μπορώ να εκφραστώ με οποιοδήποτε τρόπο και έχω δώσει και υπόσχεση στο αφεντικό. Αφεντικό, από μένα δεν θα έχει τέτοιο πρόβλημα ιβρεολογίου από εδώ και πέρα. Εγώ θα τα λέω χήμα και τσουβαλάτα, αλλά θα τα λέω με έναν τρόπο τον οποίο νομίζω δεν θα είναι υβριστικό. Ναι, για 9.55 για και ενώ 54.340. Α, να σε πω για τον Πάοκ, 23 του μηνό. Τι να σε πω για τον Πάοκ. Έκανε κάτι ωραίο μάτσο Πάοκ με τον Πανετολικό 0-0. 10 απόδοση με τον Παθραγικό 100 απόδοση το 3-3. Μου κάνει κάτι ωραία μάτς. Και κάτι άλλο. Βγήκαν κάτι παοξίδες το μεσημέρι και βρίζανε να μου το κόκκινο. Το βρήκαν μπόσικο, γιατί είναι χαϊβάνι ο κόκκινος. Έγινε, του λέει να πούμε παοξί σήμερα. Μα και τι, ο κόκκινος τι έγινε, του λέει. Α, Εβέρια Ηρακλής λέει είναι υποπτό παιχνίδι. Δεν ξέρει να απαντήσει ο κόκκινος, είναι μπούφος. Τον αφήνω κι εγώ. Λέω τι θα το κάνω, τον μπαμπά του θα κάνω εγώ. Γιο δεν έκανα, σκύλο πήρα. Λοιπόν, του λέω, τι είναι κόκκινο του λέω μετά. Γιατί δεν του είπες ότι του Ιβάν Σαββίδη είναι Ιβέρια. Γιατί δεν του είπες. Τι ο Παπαθανασάκης με τον Ιβάν πήρανε να πούμε φρέντο καπουτσίνο στο Μακεδονία Παλάς πριν το Ηρακλής ΠΑΟΚ 3-3. Δεν ξέρω να απαντήσει, του λέω. 3-3 το ένα μάτς, 3-3 το άλλο μάτς, 0-0 το άλλο μάτς με τον Ηρακλή. Κατάλαβες. Σου λέει τι. Πλάκα κάνουμε τώρα. Κατάλαβες να πούμε. Δεν ξέρω απαντήσει. Τι να το πει στον κόκκινο ότι είναι Ηρακλής και βγει με τη Βέρεια 0-0. Πιάνουν η Βέρεια, ρε. Δεν απαντάς, δεν απαντάς. Δεν απαντάς. Και έχουμε και τον Παοξή και έχουμε ένα Πάοκ ανέραστο. Ανέραστο Πάοκ. Ξέρεις τι είναι να έχεις ένα Πάοκ στην πόλη και να κλείνουν τα σπορ του Βορρά. Ξέρεις τι είναι να έχεις Πάοκ στην πόλη και όποιοι πουλάνε Πάοκ μόνο να έχουν 2% και 3%. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό που σας λέω. Και το έχω μελετήσει εγώ το βράδυ. Εγώ σαν το βρικόλακα το βράδυ. Τριγυρνάω. Δεν κοιμάμαι εύκολα. Άμα θέλω να κοιμηθώ, πέφτω σε 5 λεπτά, κοιμάμαι. Σκέπτομαι. Ανοίγω βιβλία. Ανοίγω τετράδια. Χράτσε τη σκρούτσι τη. Χράτσε τη σκρούτσι. Ανοίγω βιβλία, κλείνω βιβλία. Βγαίνω στο μπαλκόνι, μπαίνω από το μπαλκόνι μέσα. Πού το πάθος του Παόξι, ρε. Πού πήγε η τρέλα του Παόξι. Βλέπεις την κερκίδα της Τούμπας και βλέπεις κάτι γκομπενίτσες να με τα iPhone και τα iPad, πώς τα λένε αυτά, και οι κουρούμπα γλάδες από δίπλα λέει πάντα να τελειώσει το παιχνίδι να πάμε να κάνουμε κάνα φίκι φίκι. Έτσι το λέει ο θείος μου ο Μίμης. Θείος Μίμης, φοβερός επιχειρηματίας. Βέβαια. Θείος Μίμης, Βριώνης. Με τα, πώς τα λένε, λαμαρίνες, εργοστάσιο. Ήθελε, λέει, φίκι φίκι. Λέω και η θεία Ελένη, πού να πάρει, είχα πάρει η θεία Ελένη. Ήθελε φίκι φίκι, λέει. Φίκι φίκι ο θείος Μίμης, μας έμαθε το φίκι φίκι. Λοιπόν, πέθανε ο θείος Μίμης, μας άφησε χρόνους. Έτσι λοιπόν. Πάοκ δεν είναι εγωιτευτικός. Γιατί δεν ξέρω να τον πουλήσουν τον Πάοκ, γι' αυτό κλείνουν. Ούτε τον Άρη ξέρουν να πουλήσουν, γι' αυτό κλείνουν. Δεν τους πουλάνε καλά. Δεν το κολλάει καλά, δεν τους πουλάει καλά. Κατάλαβες. Ο Μπούζας, κύριε, ήταν ένας και μοναδικός. Μπούζας δεύτερος θα γεννηθεί μετά 400 χρόνια. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, Παοξής έχει, σας μάθω εγώ τώρα μερικά πράγματα επιστημονικά. Ο Παοξής έχει το σύνδρομο του Νίκου Ξανθόπουλου. Ο Μπούζας το έχει πάρει χαμπάρι. Ο Δημήτρης, μεγάλος δημοσιογράφος, αθλητικός. Πήγαν κάτι να το μιμηθούν, κάτι κυρίες και κύριοι, κάτι αυτά. Δεν είναι αξεπέραστος ο Μίμης ο Μπούζας. Άστο ρε, εδώ, ρε. Βαφέ. Να θεμά τα πεθαμένα σου και σένα. Να θεμάσαι. Λοιπόν, δεν πούλησε ο ΠΑΟΚ ποτέ ως πρωταγωνιστής φύλλα. Δεν πούλησε ο ΠΑΟΚ ποτέ ως πρωταγωνιστής ακροαματικότητα. Έχασε τη φήμη του ο ΠΑΟΚ γιατί έγινε αντιληπτό στους οπαδούς και φίλους του ότι έγινε ένα μικρό κομματάκι του συστήματος και αυτό ο ΠΑΟΞης από γενεά σε γενεά αναμπαμπαμπαντάμ δεν μπορεί να το δεχθεί, δεν μπορεί να το συγχωρέσει. Από το σκυλί που δάγκωνε και ξέσχισε τα χέρια των αφεντικών πάει και την αράζει να πάει κανένα ξέρω λούκουμο, να φάει ξανά ξέρω κόμματο και αυτά τα ξεκίνησε ο Ζαγοράκης και μετά, τα ξέρετε. Και δεν πουλάει επίσης επειδή έχει λύσει και το οικονομικό του. Διότι τώρα σου λέει να πούμε ο άλλος και τι να πάω τώρα να φωνάξω, έχω τον Ιβάν. Μια οικογένεια που έχει λύσει τα οικονομικά της, είναι όλα με λιγάλα, το τζάκι αυτό κτλ. Υπάρχει μια νοθρότητα,
Σου λέει δεν θα χτυπήσει κανένα στο, την πόρτα να ζητήσει ιδανικά. Φασαρία δεν θα γίνει, τακτοποιημένα τα πάντα. Εντάξει, πέφτει σε λίθαργο να πούμε, μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έχει λύσει το οικονομικό. Έχει λύσει το οικονομικό, πάω. Και είναι και αυτό ένα κομμάτι. Το άλλο είναι ότι έχει και την πρωτιά στην πόλη. Και επίσης τα κολλητιλίκια με τις κυβερνήσεις, όχι SMS τηλεπάοκ να βγάλουμε τον Τζιτζικώστα. Ανήκαν οι παοξίδες, δεν είχατε το τυφτή να βγάλετε τον Τζιτζικώστα. Στη Θεσσαλονίκη να τον βγάλετε. Δεν βγάλατε τον Τζιτζικώστα, βρε. Δεν βγάλατε, βρε, τον Τζιτζικώστα, βρε. Τον Τζιτζιφρίγκο δεν τον βγάλατε. Δεν τον βγάλατε. Δεν βγάλατε τον Τζιτζικώστα. Αυτά τα κολλητιλίκια με την εξουσία, αυτά τα πριμ, μπατατούδησες, πασόκ, βρώμικες ιστορίες. Αυτό όμως Σαμαράς να μπαίνει άλλο τα αεροπλάνα να φέρει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα κολλητιλίκια με την κυβέρνηση Ροπάοκ το 68 έφερε ο Παντελάκης ρε, πίσω τον Κούδαρε. Με τη Χούντα, επί Χούντα, ξέρει να πάρει από. Να γίνει μάχη. Έδωσε μάχη ο Πάοκ τότε. Οι παράγοντες του. Φέραν πίσω τον Κούδαρε. Το 68 όταν ήρθε ο Κούδας και το πρώτο μάτς που έπαιξε με τον Όφη, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι με ποιον έπαιξε. Και 35-40 χιλιάδες μέσα στην Τούμπα και άλλοι 20 ήταν απόξω, ρε. Κλάματα, ιστορίες, ρε. Τι λέτε, ρε, τώρα, ρε. Έχετε κάνει τον Πάοκ ξενέρωτο, ρε. Σαν την Κάτια Δαδουλάκη τον κάνατε τον Πάοκ. Πάντο πουλήσετε αδικημένο με κακέκτυπα του Μπούζαρε. Πού αν το φτάσει το Μπούζαρε, μουστάκια. Πού αν το φτάσει το Μπούζαρε. Πού αν το φτάσει το Μπούζαρε. Και να μιμηθείτε τον Μπούζαρε. Τον Πάοκ να τον πουλήσετε αδικημένο. Όταν ήρθε ο Ζαγοράκης, εθνικές κολλητιλίκια με τα συστήματα να πάρουμε το κοκαλάκι από το κανένα κύπελο να φωνάξουν τα χαϊβάνια κύπελο, κύπελο. Και ο άλλος να παίρνει το πρωτάθλημα και να είναι ο άλλος γραφείο τύπου κάτω στην ΕΠΟ και να μην γράφουν 8 χρόνια εδώ πάνω για την ΕΠΟ τίποτα. Δεν τα ξέρει αυτά ο Παόξης. Έτσι έγινε ο Παόξ ξενέρωτος, ρε, από τη μια μέρα στην άλλη. Τον κάνα ξενέρωτο τον Παόξ. Ερίκο Μπριόλα τον κάνα τον Παόξ. Ρε χαϊβάνια. Άρα, τον Παόξ που τον καταντήσατε. Νικόλας θα γίνω στο τέλος. Λοιπόν, Νικόλας θα γίνω στο τέλος. Τέλος πάντων, 6 χρόνια, 7 χρόνια ο Γκαγκάτσης τα έπαιρνε ο Θρύλος. 8. Double, Mable. Αφήνει και κανένα δυο κόκκαλε γιατί δεν ήταν σαν το άλλο, το βοηδομούσχαρο το άλλο. Ναι, ήτανε. Ο κόκκαλη ήταν και από οικογένεια αυτή και τα εντάμπητα και κομμουνιστή και σαν κομμουνιστή που ήταν, να το. Σου λέει ρε φίλε, α πάρει και ο Πάοκ ένα κύπελο να πούμε. Α πάρει και άλλο ένα κύπελο ο Πάοκ. Εδώ πάνω ρε Βασίλη, ο Μπίλη. Τον κάνανε τον Πάοκ ένα μέρο του συστήματο μικρού εδώ πάνω, πρώτο στην πόλη. Που θα κάνει έρωτα τους μικρούς αρούλιδες και ηρακλάκους και τέτοια και τη χαρά και ο πρώτος από την πόλη και ιστορίες για αγρίους και τον κάνει τον Πάο ξενέρωτο και του κατεστημένου δήθεν ότι θα τεχνητοί αυτοί οι καυγάδες και άμα ρίξουν από κάτω κάνα τάλαρο από κάτω να πούμε εδώ πέρα γίνεται χαμός και έδωσε και 50 εκατομμύρια το κοντό και τα φάγανε οι άλλοι σουβλάκια και σουτζουκάκια, τα είπε ο ίδιος το κοντό. Και τον κάναμε τον Πάο ξενέρο, τα πηγαίνει η κυρία Φρόσο η Παοξού με τον Μανώλη, χωρισμένοι και οι δύο με παιδί, τα κρατάει η γιαγιά να δουν τον Πάοκ με τα iPhone. Άραβες. Και εκεί που ήταν ο Πάοκ να πούμε βαρβατήλα στο 68 έκανε τον πόλεμο και πήρε τον Κούδα πίσω και έγινε μάχη επί Χούντας και τα λοιπά, έγινε ο Πάοκ ξενέρο, το τελειώνει το παραμύθι. Δεν ξέρω εσείς δικό σας είναι ο Πάοκ, πώς θα τον κάνετε να πούμε πιο έτσι γοητευτικό στο κοινό, δεν ξέρω. Και δεν είναι η μπάλα που δεν παίζει. Δεν είναι η μπάλα που δεν παίζει. Άλλα δεν βγάζει ο ΠΑΟΚ. Μπάλα δεν παίζει κανένας. Και έχεις μια τούμπα άδεια. Και έχεις μια τούμπα, θα ρίξεις και παίζει ο Εθνικός το 80 με τον Κατσικογιάννη και τον Ιλούγκα και τον Γιοργάρα με τη Ρόδο του Δοξάκη και του Χάσταλη και του Καραντάνη και του Καρακατσάνη να πούμε, και του Διακονικολάου. Έτσι κατάντησε να πούμε αυτή η τούμπα. Κατάτησε αυτή η τούμπα, όχι να έχει τραυματισμοί, όχι να φταίει το γήπεδο, θα γίνει μια ξενέρα η τούμπα. Τι είναι αυτό, έχει ζάχαρη μέσα. Χωρίς ζάχαρη. Χωρίς ζάχαρη, μπράβο. Σκέτος, ναι, εντάξει. Όπως και το, ναι, σωστό, ναι. 9.55 κενό, λοιπόν, 54.340. Να πάμε σε άλλη μια ομάδα μεγάλη της πόλης. Λοιπόν, πάμε στον Ηρακλή. Πήγανε να πούμε... Με έδειχνε ο Τσερβίνης ρε ο άνθρωπος, ρεπόρτερ του Ηρακλή, το παιδί. Μου λέει, έλα ρε, να δεις εδώ αυτή τη φανέλα, λέει, πήγανε στο Παπα-Νικολάου.
ή Παπα-Νικολάου ή Παπα-Γεωργίου. Ένα από τα δύο πήγανε. Και δώρα στα παιδάκια δεν πήγανε. Ρε. Του στείλαν κάτι φανέλες που άμα τις πλύνεις να πούμε στους 55 βαθμούς Κελσίου, δεν αμείνει φανέλα. Θα πεις τι έγινε, έβαλα μια φανέλα μέσα. Πού είναι ρε η φανέλα? Σαν κάτι φανελάκια που φορούσε ο Φούντας. Ναι, θα ρίξουμε μετά τις μία γραμμές. Ναι. Κάτι φανελάκια που φορούσε ο Φούντας τότε που έπαιζε την ταινία Το Κάθαρμα με τη Μάρο Κοντού. Είμαι ένα κάθαρμα. Και εγώ μια πόρνη. Και τι έργο. Και η Ελένη Ζαφυρίου από πίσω. Απαπαπαπαπα. Πήγαν στα παιδάκια κάτι φανέλες που άμα τις βάλεις στο σίδερο να τις σιδερώσεις, θα μείνει μόνο το σίδερο απάνω. Δεν ντρέπεστε λίγο ρε να χάθετε. Παλιόγευτη να πούμε. Δεν ντρέπεστε λίγο. Δεν να χάθετε από εκεί πέρα. Κάνανε να πούμε ο Παπαθανασάκης. Τι χουβαρντάς. Θα μου πεις τι χουβαρντάς ήταν αυτός. Εδώ έκανε τραπέζι στον Παπαδόπουλο και όταν ήρθε ο λογαριασμός πήγε στην τουαλέτα. Περίμενε ο άλλος να βγει από την τουαλέτα να πληρώσει ο προπονητής και με. Τι να πω, ρε. Θα πάρετε πρωτάθλημα εδώ σε αυτή την πόλη. Πρωτάθλημα πάρετε. Και χαζέψει τελείως. Γυαλιά μου που τα έβαλα. Άνατε εδώ. Τρελαθείτε τελείως. Και έχει και τους παοξίδες να λένε Ηρακλή, τι έγινε ρε, με τη Βέρεια. Ποιος είναι ρε στη Βέρεια? Ο Βρίζας δεν είναι. Ο Γεωργιάδης δεν είναι ρε στη Βέρεια. Ε? Ο Γεωργιάδης, ο προπονητής σας δεν είναι στη Βέρεια, ο παλιός ρε. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό Γιάννε να πάω τότε το 2013 που έλεγε ο Ιτάνς άμα μιλήσω θα πω πολλά και το στείλατε εξορία τον Ιτάνς. Τα λέτε, βρήκατε τον κόκκινο εδώ χαζόν και τον κάνατε να πούμε σάγκο του μπόξ πάτα και τσιέτ κιούτα της να πούμε τον είχατε τον φουγκαρά. Αλλά μην τα πούμε. Ψαφίσουμε τον Παπαθανασάκη τα ήπιανε και λέει Βέρεια λέει με τον Ιάκλη τι έχεις να πεις ρε κόκκινε και το μουλάρι δεν μίλαγε. Πάμε σε μια άλλη μεγάλη ομάδα της πόλης. Και τελειώνω με αυτήν. Είπαμε για ΠΑΟΚ, είπαμε για Ηρακλή και μιλάμε για την τρίτη μεγάλη ομάδα της πόλης, τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Να συγχαρώ τον Αβραάμ Περσίδη, τον φίλο μου πλέον. Έμαθα ρε Αβραάμ ότι στην Πέσα κάτι προέδρει να στήσεις κάτι μάτς και τους είπες όχι. Σε συγχαίρω ρε παλίκα ρε, γιατί ξέρω ότι κοντά στο χιλιάρικο, κάπου 850 ευρώ, μπαίνει σε κάθε παιχνίδι μέσα. Και από εδώ ζητιανιά και από εκεί από τα κουρία. Και να κουρεύει φαβορίτες. Και να πούμε τους Βέργους. Και άντε Απολλωνάρα και βγάζει συνέστημα ρε. Τι να πω εγώ για αυτόν τον άνθρωπο ρε που με έβριζε πριν 10 χρόνια. Άρα αυτό που λέει αντιαπολωνιστή με έλεγε. Άρα είσαι ανάντια στον Απόλλων Καλαμαριάς. Είσαι ένας τίμιος άνθρωπος. Σώνεις τον Απόλλων Καλαμαριάς με τα ψέματα. Και δεν δέχεσαι να υποκύψεις σε περίεργες καταστάσεις. Τη στιγμή που το σύμπαν βρωμάει δυσοδεία και βρωμάει βοθρίλα. Μπράβο Αβραάμ Περσίδη. Αυτή εδώ η εκπομπή που λέει ο κόκκινος θα λέει τα όμορφα, θα λέει τα ωραία όταν υπάρχουν. Δεν θα είναι καταδικαστική και εμετική, θα λέει και τα μπράβο. Λοιπόν, τι ώρα είναι ρε παιδιά? Για 59 έχουμε χρόνο. Λοιπόν, συμβόλαιο κοινωνικής συμβίωσης κάναν πρώτοι οι Αριανοί με τον ΠΑΟΚ φέρνοντας τον Καρυπίδη στην ομάδα. Αλλά δεν τα λες. Έλα ρε, δεν τα λέω, είδες. Κώστα έβγε για τη στάση σου για τον Απόλλωνα Απόλλων και στον άλλο κόσμο. Απόλλων 8-20. Και εγώ τον Χείρα είχα καθηγητή θρησκευτικών. 30 χρόνια. Παντρεμένος. Ναι, μας το είχε πει και εμάς. Τρεις φορές λέει έκανε έρωτα με τη γυναίκα του. Λέει ο Χείρας. Ο Χείρας ήταν. Κοίταξε. Ο Χείρας όμως. Πρόσεξε. Ο Χείρας ήταν ιδεολόγος καθηγητής. Δεν ήταν θεολόγος. Και αυτό που ήταν το πίστευε. Τα ταπεινός. Ήτανε να πούμε χριστιανός ο Χείρας. Τότε που κάναμε Γιάννη με τα καρναβάλια, είχε ντυθεί ένας παπάς στο καρναβάλι, τον πλάκωσε στις φάπες ο Χείρας. Χείρας ήταν ιδεολόγος, ήταν αγνός άνθρωπος. Βέβαια, το Χείρα δεν τον κοροϊδεύεις, έχει συγχωρεθεί. Καλή του ώρα, εκεί που είναι, που πέθανε ο άνθρωπος βέβαια. Χείρας ήταν αγνός άνθρωπος και σπουδαίος και τίμιος άνθρωπος. Εγώ τα βάζω με αυτούς που είναι δίδεν. Αυτός που το πιστεύει και το κάνει είναι για μένα ο καλύτερος. Χείρας ήταν φίλος μου. Ποτέ εγώ στου Χείρα την εκπομπή λέω. Στου Χείρα την ώρα των θρησκευτικών δεν κουνήθηκα από τη θέση μου. Και ήμουν ταπεινός. Βέβαια δεν πίστευα σε αυτά, αλλά έλεγα το μάθημα κτλ. Άλλοι που ήταν τάχαμ δήθεν και με έλεγαν, ξέρω εγώ, τι είναι Απτόπουλο Θεός, ύλη πνεύμα. Του έλεγα, ύλη κύριε καθηγητά. Χαχαχα, γελούσαν. Έβγαζε ένα πενιντάρικο πασοξίδικο, εγώ στρόγγυλο. Να ο Θεός, λέω. Γι' αυτά γίνονται όλα. Και με έβγαζε από την τάξη ο άλλος να πούμε, γιατί λέει γελιοποιούσα, ήμουν γελοτοποιός της τάξης. Έτσι λέγανε οι καθηγητές. Φύγε έξω, λέει, γελοτοποιέ της τάξης. Δεν το συνέφερε να με αντικρούσει να μου ο καθηγητής και με έριχνε έξω από την τάξη. Γελούσαν οι άλλοι, γινόταν μεγάλος γέλοτας να πούμε. Ρωτήστε τους συμμαθητές μου τι γινόταν να πούμε στα διαλύματα και στις φανταστικές ώρες των αρχαίων, ειδικά ελληνικών, ιστορίας κτλ. Θρησκευτικών κτλ.
Ραπτόπουλε, αν ζευγάρο, ζευγαρώσεις με τον κόκκινο, τι ζώο μπορεί να βγάλετε? Βοηδομούσκαρο. Λοιπόν, Παπαδόπουλο θα λέμε και θα κλαίμε κι άλλους. Τι έγινε ρε, νοσταλγή της Χούντας, τι πάθατε ρε? Κωστή αυτός που ήταν 8 χρόνια στην ΕΠΟ γραφείο τύπου, ήταν το σημερινό εξαπτέρυγο τους κυρίες και κύριοι που βγαίνει το μεσημέρι μετά από... Ναι ρε, σάλια ρε, μίξε σάλια, γρίπες. Το ότι χρησιμοποίησες το πολύ δυνατό στιγμιότυπο με το τραγούδι του Καλογιάννη αποδεικνύει πόσο έξυπνος είσαι, παρότι προσπαθείς να πείσεις για το αντίθετο και κάνεις τον προσπαθείς να κάνεις τον βλάκα. Προσπαθώ να κάνω τον βλάκα, το λέω εγώ. Το έχουμε το τραγούδι αυτό, ρε Γιάννη, του Καλογιάννη. Άνοιξε το παράθυρο να δεις. Φανταστικό. Καλογιάννης, μεγάλος τραγουδιστής. Τον είχα δει στη βίλα του Ραπτόπουλου σε μια βάφτιση. Τον είχε φωνάξει ο Ραπτόπουλος αυτός της Express Service. Είχε κάνει ο Ψηφίδης μια βάφτιση και είχαμε πάει. Και ήταν ο Αντώνης ο Καλογιάννης εκεί. Αν θυμάμαι καλά, είχε χάσει το γιο του και έπαιζε. Ήταν συγκινητικός. Είχε μια θλίψη στα μάτια του. Φαινόταν από μακριά ότι ήταν θλιμμένος. Ξέρεις τα φρύδια όταν σηκώνεται από τη μεριά του ματιού το φρύδι προς τα πάνω και κατεβαίνει έτσι, δείχνει μια θλίψη στο πρόσωπο. Όταν είναι ανάποδα δείχνει κακία. Ο θλιμμένος λοιπόν είναι ανάποδα το φρύδι, ο κακιασμένος το έχει το φρύδι σαν του διαβόλου έτσι από πάνω. Εμείς έχουμε ίσιο φρύδι, ούτε κακιασμένοι είμαστε να πούμε, ούτε καταθλιπτικοί ακόμα τουλάχιστον. Βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, 285. Να σε καλά να πούμε κτλ. Είπαμε και όλες τις μεγάλες ομάδες της πόλης, είπαμε για τον πληθυσμό της γης, είπαμε ότι δεν μπορεί να τα έχετε όλα σε μια κυβέρνηση, δεν μπορείτε να φωνάζετε συνθήματα 40 χρόνια να φύγουν οι συντηρητικοί που εγώ ήμουν να φύγουν και ήρθαν οι προοδευτικοί και τι έγινε. Πήγαν οι άνθρωποι, είπαν αυτό που θέλατε. Τι θέλετε με τον Τσίπρα να πούμε, τι είπατε, μνημόνιο θέλουμε. Ψηφίζουμε μνημόνιο, μνημονιακά κόμματα. Άμα θέλατε να μην το ψηφίζατε τον Τσίπρα ρε μάγκες, να ψηφίζατε να πούμε, πώς τη λένε εκείνη την αγριογυναίκα, να ψηφίζατε την Κωνσταντοπούλου με τον άλλον, τον ξεχνάω το όνομά του, που πήρε 2,7%. Δεν τον βάλατε στη Βουλή. Άραγε, που λένε οι παοξίδες, άραγε, εσείς θέλατε να πούμε τη σιγουριά της Ευρώπης. Όλοι θέλατε τη σιγουριά της Ευρώπης και τώρα θα βρίσετε τον Τσίπρα. Είστε λίγοι να βρίσετε τον Τσίπρα, κυρίες και κύριοι, γιατί να τον βρίσετε τον Τσίπρα, άμα να πούμε θέλατε. Και ήσασταν δυσαρεστημένοι και θέλατε να κάνετε την επανάσταση, να πούμε όπως θέλατε να κάνουν οι παοξίδες το κατεστημένο, να ψηφίζατε το Λαβαζάνι. Καλά τον είπα. Να ψηφίζατε το Λαβαζάνι, του δίνατε 30%, να πήγαινε ο Λαβαζάνι, να του έκανε τα μούτρα από κρέας και να πηγαίναμε στη Δραχμή και να ήμασταν τώρα στα χωράφια και να δουλεύαμε και να φτιάχναμε με την Ελλάδα τη νέα και να είχαμε τις αυτές από πάνω, ξέρω εγώ, τα αεροπλάνα να περνάνε, πετάνε βόμβες και ιστορίες. Είχατε πισινό να το κάνετε. Δεν είχατε. Άρα για να υπό που λέει και παοξίδες, να μην βρίζετε τον Τσίπρα. Τι το βρίζετε τον Τσίπρα? Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, κάτω η χούντα των συνταγματαργών που λέγανε πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Έρχεται ο Τσίπρας και σας λέει εντάξει ρε Ελληνάρες, έξω η πατρίδα, άπατρις όλοι. Έξω η θρησκεία και έξω τα θρησκευτικά, έξω η οικογένεια, τα κάνετε με τους γκέι. Και τι θέλετε τώρα ρε, ξανά στη χούντα να γυρίσουμε ρε καρνίβαλι? Πού θέλετε να πάμε, στο Πατακό? Πού θέλετε να πάμε, στο Μακαρέζο? Πού θέλετε ρε, να πάμε πίσω να πούμε? Πού να πάμε, στο Τερτιλί? Νικολή, καπετάνια Τερτιλί. Ο αριστερός ο Μητροπάνος που τραγούδησε για τον Τερτιλί τραγούδι. Μαρμίτα κύριε, το θυμάστε το τραγούδι? Νικολή, καπετάνια Τερτιλί. Χαρά ο Τερτιλής, αριστερός λέει ο Μητροπάνος. Άντε ρε να χαθείτε από εκεί πέρα. Άντε σε, θα φύγω από αυτή τη ζωή και δεν καταλάβω γιατί ήρθα ρε. Παναστάτης πάω. Σε τον καγκάτσι στην ΕΠΟ. Άβγαινε από εδώ πέρα. Σα χάρηκε η ψυχή μου. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Εγώ ανοίγω γραμμές. Πείτε ό,τι θέλετε. Ξέρω τώρα. Ναι, ευχές. Καλά Χριστούγεννα. Βγαίνουν αυτοί του Μετρόπολης. Λένε τα σάλια τους. Ναι, και τι καλοί άνθρωποι που είμαστε. Και οι πρώτοι ήρθαμε. Ευχαριστούμε. Εσείς λέει το φέρατε αυτό. Και εμείς δεν κάναμε τίποτα. Μια ταπεινοφροσύνη ψεύτηκε. Απαπαπαπαπαπα. Διάλειμμα. Τι μελωδίες έβαλες ρε Γιάννη μου? Είναι για τις χριστουγεννιάτικες εορτές. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα κύριε. 7 γραμμές πέσανε.
Καλώς τον Κολυνδρό. Λοιπόν, πού είσαι ρε, έμαθα με πληροφόρησαν, βγήκαν δύο από τον Καταχά, λέει το μεσημέρι, 100 άτομα όλοι και όλοι, βγήκαν δύο σε σένα. Τι έγινε? Με τη φανέλα και μόνο αύριο 3-0 το μάτς, αυτό που λέει. Τι ώρα είναι το μάτς? Λοιπόν, άσε την εκπομπή και σήκω και έλα, 2:15 είναι. Κύπελο, ε. Είμαι εδώ τώρα, τα πίνουμε, στο κέντρο του Κολυνδρού, είμαστε έτοιμοι. Πάλι με τον ανιψιό στον Εμίλιο, με τον ανιψιό στον Εμίλιο είμαι. Ο Εμίλιος είναι εκεί. Ναι ρε, είμαστε εδώ, ετοιμαζόμαστε για αύριο όλοι σε λέω. Φέρτο να φέρτο να το πω ένα γεια. Λοιπόν, θα στο δώσω σε άλλη τώρα, σε πω λίγο κάτι εγώ και στο δίνω. Ναι. Λοιπόν, αφήσει την κοπή, άσε το κόκκινο του γουρούνι εκεί να κάνει την κοπή μόνος και σήκω και έλα. Έγινε. Σε έκοψε ο κόκκινος, σε έκοψε ο Χιλιτίδης γιατί είπες γουρούνι το κόκκινο. Απαράδεκτο. Έπρεπε να χρησιμοποιήσει κάτι πιο ελαφρύ. Τον όμορφο τον άνθρωπο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Έχασα και τον Ξάδερ τον ανιψιό μου να μιλήσω. Ναι, έλα. Έλα ρε Ραπτοβουλέ, τι λέει, καλημέρα. Καλημέρα ρε φίλε. Το άλλο το τακάρα τον Κολυδρό τον περιμένει αύριο γερή. Γερή. Ταγάρι τον είπε. Σήμερα θα μάθουν να μιλάνε οι Έλληνες. Αισιόδοξος είσαι Γιάννη, αισιόδοξος. Είναι μια εκπομπή η οποία είναι με ευγένεια. Είναι με ήθος. Θα προσέχετε πως... Let me take you far away. You'd like a holiday. Πάμε πιο ευγενικά λοιπόν. Μάλιστα, ναι. Τι θα γίνει, 12 γραμμές πέσαν όλες. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα κύριε Κώστο. Καλημέρα ρε, τι πας σουρωμένη είστε ρε. Καλημέρα είπα κύριε μου. Καλημέρα. Α, Νίκο εσύ είσαι. Γεια σου ρε Νίκο. Ναι. Θα μιλήσω λιγάκι για το συμβάν που έγινε της Κυριακής. Ναι. Το παιχνίδι μεταξύ ΠΑΟΚ και Πλατανιάς. Δεν έγινε το παιχνίδι ΠΑΟΚ Πλατανιάς που είχε γίνει, που έδωσε πούμε ο Κυριακής του αγώνου, του άρθρου του παιχνίδιου. Ακούτε. Ναι φίλε, σ' ακούω. Εγώ ήθελα να πω ότι το παιχνίδι αυτό που είναι, είναι το παιχνίδι για τους πονηρούς, δεν ήταν παιχνίδι για το παιχνίδι για τις δύο παίχτες. Ήταν το παιχνίδι για τους πονηρούς. Ναι. Το παιχνίδι ήταν εχεί, ημίχρονο, ασωτελικό. Ναι. Εννοείται. Λέγεις και εγώ το, και το συγκρότημα του ραδιοφόρου της εφημερίδος ότι αυτός ο κύριος λέει έβαλε 50 εκατομμύρια. Έβαλε, ναι έτσι είπε. Είπε, γελάει όλο το κόσμο τον κύριο. Σε τι έχει βάλει, σε μπισκότα ή σε καραμέλες? Δεν έβαλε λες. Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι αυτός που έχει δώσει πούν το OK και έχει φέρει αυτούς τους κυρίους από τους Σουηδούς, Ρώσους... Έφερε ξέρους ανθρώπους, Ρώσους, τι τους Έλληνες, τι τους κάνει, έφερε ξέρους. Έχει φέρει όλη την αφρόκρεμα που της Αυστρίας. Έβαλε όμως και τον κύριο Βεζιρτζή μέσα. Ναι, κοιτάτε, αυτός ο κύριος Βεζιρτζής που έχει κάνει λέει το μπάσκι και δεξιά και αριστερά. Έτσι λέει, ναι. Ναι, κοιτάτε, το ανθρώπου το όπλο είναι η πείνα. Κακό πράγμα η πείνα είναι, κότσο, δεν είναι παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι κακό πράγμα η πείνα. Ο άνθρωπος όταν πεινάει γίνεται σύριο, δεν γίνεται κρύο. Ναι. Μπράβο. Έτσι και αυτός είναι που νομίζω εγώ. Και τον Γιώργο Κούζα, γιατί μαθαίνω πολύ καλά ότι το προπονητικό που έχει αρχινά να πάει δεξιά και αριστερά. Δεν πάει καθόλου καλά το προπονητικό του. Ναι. Και σε ένα το βάλει το δόκο. Όσο για τον κύριο αυτό που έχει φέρει, γιατί η πρόνοια της ήταν κύριε Κότσικο. Λες. Δεν ρωτάω, είναι πρόνοια της, ήταν ο κύριος. Ναι, ήταν πρώην διαιτητής, βεβαίως. Ναι. Σε τι απάνω διαιτητής, πού έπαιξε? Α, έπαιξε μεγάλα μάτς, τελικούς και τέτοια. Ποια μάτς έπαιξε? Πρώην Σοβιετική Ένωση. Από μήπως εμφέρανε την πρώην Σοβιετική Ένωση, κύριε Κότσο. Τι μας πειράζει εμάς, καινούργιοι άνθρωποι, καινούργιος άνεμος, καινούργια πνοή, καινούργιος αέρας, καινούργια αισιοδοξία. Θα λέμε λίγο πώς ο κόσμος τώρα που παρακολουθεί και ακούει. Νομίζουμε πολύ ότι δεν τους έχει φέρει κάποιος άλλος κύριος, ο οποίος αυτός ο κύριος
δεν μπορούν εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και στο χωριό μας το όνομα αυτού του κυρίου που είναι, πούμε, άνθρωπος, είναι, πούμε, έχει πάνω χέρι όλα τα κόσμια της Βόρειας Ελλάδος. Οπότε εγώ τι να περιμένω, Νίκο, να περιμένω καλά πράγματα. Του χρόνου τέτοιο καιρό, ναι, ναι. Εσείς που κάνετε εκπομπή, αυτή η δημοσιογράφη που είναι δίπλα στο, σε αυτό το σωματείο, στη Μιχάλη Ασίας, θα είναι τα χειρότερα, πιο χειρότερα. Εγώ στο για που είμαι μεταγραφής, ποια μεταγραφής, ούτε μια μεταγραφή δεν θα κάνει. Έτσι είναι, κύριε Κώστο. Θα δούμε, Νίκο, θα δούμε, Νίκο μου, θα δούμε, Νικόλα μου, γλυκέ μου, ο Νίκος. Ραπ να κάνει ο Σαββίδης κανάλι Βαλκανικό, να δείχνει πάω σε Τίρανα, Βελιγράδι, Σόφια, Σκόπια, Βουκουρέστι, μήπως πάρει την ΕΠΟ των Βαλκανίων. Κοροϊδεύει ο 764. Καλημέρα, κύριε. Έλα, Ραπ. Έλα, φίλε. Εγώ ξανά μου κοροϊδρώ, συγγνώμη για τον κόκκινο, εντάξει. Ντροπή. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω να σου πω ότι σε περιμένω αύριο. Αν μπορείς, έλα, όλα τζάμπα δεν είναι έτσι κι αλλιώς. Είσαι μεγάλο τζαμπαντής. Τα έχουμε όλα έτοιμα εδώ. Απλά σε θέλουμε στην κερκίδα. Μαζί με άλλα 500 άτομα. Τα εισιτήρια είναι sold out ήδη. Λοιπόν, πάρ' τον Αλυψιός τώρα. Εμίλια, λέγε ρε. Έλα ρε Κώστα, τι γίνεται. Καλά είσαι, Εμίλια. Όλα καλά. Τι έγινε, οι ιερολοχίτες τι κάνουν εκεί απάνω. Οι ιερολοχίτες, ναι. Αντέχουν. Είστε εδώ, οι ιερολοχίτες γίνατε πάλι. Όχι, Σούπερ 3. Σούπερ 3, φάγατε τραμπούκο από το Σαωρίδη τότε και αυτά που με έλεγες εκτός αέρα. Έλα, έλα, μην τα λες όλα. Α, να μην τα λέω όλα. Πότε θα σε δούμε. Ξέρω εγώ. Κάποια βάφτιση, καμιά κηδεία, κανένας γάμος. Δεν παντρεύεται κανένας εκεί πέρα, τι γίνεται. Παφανίστηκες, έλα. Θα παντρευτούμε εμείς. Να, για να έρθεις. Παντρεύεσαι. Έλα, παντρευτώ, για σένα, για να έρθεις. Άμα είναι έτσι, εντάξει. Αύριο χωρίζουμε. Α, έτσι. Με, με συμβίωση, πώς το λένε. Ναι, ναι, το σύμφωνο συμβίωση. Τι λένε ο δεξιός κολυδρός επάνω, οι δεξιοί τι λένε γι' αυτό. Τίποτα, εμείς τους, αυτούς τους καθαρίζουμε όλους, ξέρεις. Δηλαδή. Δεν τα δεχόμαστε αυτά, ρε φίλε. Εντάξει, εσείς είστε στο βουνό βουνίσκι, δεν είστε παλιά μυαλά. Στο βουνό, κρατάμε τις αρχές, τα ήθη και τα έθιμα, ξέρεις. Αυτά είναι παλιωμοδίτικα, ρε Εμίλια. Πατρίδες, θρησκείες, οικογένειες. Ήρθε νέα πρωί, νέες ιδέες. Νέες. Μη φτάσεις και εσύ υπέρ αυτών. Εγώ δεν φτάνω υπέρ αυτών. Εγώ η ζωή φτάνει υπέρ αυτών των πραγμάτων. Εγώ τι να φτάσω. Ναι, κάποιοι πρέπει να κρατάμε και αντιστάσεις, έτσι δεν είναι. Έλα μωρέ, εντάξει τώρα. Το θέμα είναι ότι προοδεύει η ζωή. Το θέμα είναι ότι η πατρίδα, θρησκεία και η οικογένεια των χουντικών πάει περίπατο. Και τώρα ένας νέος άνεμος αριστερός πνέει, να πούμε, στον ορίζοντα. Ψέματα λέω. Λες ψέματα, απλά θες διόρθωση. Για πες μου, ρε μικρέ. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια είναι κάτι το οποίο το έχουμε, εντάξει. Το κάνουμε. Έλα, τι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Θέλουμε να επιβιώσει. Κονόμα είναι. Τώρα τα άλλα. Κονόμα είναι να γίνεται. Ποια θρησκεία, ποια πατρίς. Κονόμα, ναι, εντάξει, κονόμα. Τι να σου πω τώρα, αύριο μεθαύριο θα σου αρέσει, δηλαδή, αγκαλίτσα δύο με ένα υιοθετημένο μωράκι. Αφού το θέλει ο Τσίπρας, εγώ τι να κάνω. Θα το δεχόσουν εσύ όμως σαν Κώστας. Βέβαια θα το δεχόμουν, αφού η αριστερά είναι προοδευτική. Μιλάς εκ του ασφαλούς. Ω, δεν μιλάω εκ του ασφαλούς. Μιλάω εκ των πραγμάτων και της εξέλιξης του πολιτισμού. Ρε, 40 χρόνια δεν φωνάζανε κάτω συντηρητική παράταξη. Ναι, εντάξει, φωνάζω, αλλά... Και πώς θα γίνει, δηλαδή, οι προοδευτικοί πώς θα έρθουνε. Μόνοι τους θα έρθουνε, θα φέρουν καινούργιες ιδέες. Ναι, γιατί από πρόοδο πηγαίνουμε... Πρόοδο στις ιδέες. Τώρα από εκεί και πέρα τα άλλα θα έρθουν σιγά σιγά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα σε δούμε σοβαρά τώρα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Καλά, θα σε κάνουμε και επίσημη πρόσκληση. Εντάξει, έγινε. Έγινε, στο Μαυσίλυπο. Ναι. Στον Παυσίλυπο και στην πλατεία. Και στην πλατεία, ναι. Έγινε, ρε. Δώσε χαιρετισμού στους γονείς σου, τον Γιώργο. Έγινε, για χαρά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Έλα, Κώστα μου. Καλώς τώρα. Καλημέρα. Εσύ είσαι υπέρ ή κατά του. Του συμφώνου. Βέβαια. Κοίταξε να δεις, ρε Κωστή, ο καθένας στο σπίτι του είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Α, να χαρώ τον φίλο μου. Μάλιστα. Δημοκρατία θέλουμε να λέμε ότι έχουμε. Οπότε. Στο 2015 ζούμε. Ωραίος. Δεν ζούμε σε θρησκευτικό μεσαίωνα πια. Μάλιστα. Σπίτι σου όταν κλείνουν οι πόρτες και κλείνεις τα μπατζούρια και τις κουρτίνες, κάνε ό,τι γουστάρει η ψυχή σου. Μάλιστα. Έτσι πάει. Έλα, 22 Γιώργος, Ολυμπιακός από την Αθήνα είμαι. Καλώς τον Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο.
Τι κάνουμε, σε κατάλαβα. Οι γραμμές είναι ελεύθερες, Γιώργο, να δούμε τι λένε και οι άλλοι. Για να δούμε τι λένε και οι άλλοι. Γιατί βλέπω ότι τα νέα τα παιδιά βλέπω τα πράγματα πιο έτσι όρημα. Τώρα οι γέροι με τις μασέλες, κάτι σαν τον Καμόρα που τον πειράζουν οι βασίλειδες, είναι θηλυκοί κτλ. Αυτή είναι μεγάλη σε ηλικία και τι να κάνουμε τώρα. Πάντως βλέπω ότι οι νέοι, εσύ πόσο χρονό είσαι? 22 χρονών. Δεν σε κάνει καμιά αίσθηση, δεν το φέρεις βαρέως. Τώρα κανένας γέρος σαν και εμένα, 60 χρονών, 70, 58, 65, καμιά μασέλα, μια, αρχίζει να λέει. Εντάξει, θα το παίξει συντηρητικούρα. Για να δούμε, για λέγε. Όταν τα έτρωγε τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν καλά όμως. Ναι, όταν τα τρώγαν καλά ήταν. Τώρα τους πειράζει η σύγχρονη κατάσταση. Ναι. Και θα τα πληρώσουμε εμείς τα μικρά παιδιά ακόμα. Τα μικρά παιδιά θα πληρώσουν επί 100 χρόνια τις αμαρτίες των παλαιών. Μάλιστα. Και που είσαι ακόμα. Ναι. Να σου πω, παιδάκι, δώσουμε 5 λεπτάκια να πω κάποια πράγματα που θέλω. Πες ό,τι γουστάρεις. Βασικά δεν θα πω ένα τηλέφωνο, αλλά πήρα αφορμή από ένα παλικάρι χθες από το Κατάρ που βγήκε, αν θυμάμαι, ένας παοκτζής. Ναι, ένας παοκτζής ωραίος από το Κατάρ, βέβαια. Αυτό, και βγήκε και είπε για μένα, ξέρω εγώ, γιατί λέω για τον Ολυμπιακό για το δεύτερο γύρο και γιατί παίρνω σε σένα και τα λέω και τέτοια. Καταρχάς, πρώτα απ' όλα, Κωστή μου, να ξέρεις ότι εγώ σε ακούω από το 2004-2005. Παλιά ιστορία. Σκέψου, 10 χρονών ήμουν, 11, όταν έκανες ακόμα εκπομπές με εκείνο το Αλίση του Μνήμη στο Περουκίνι. Ναι, του κύρου του Γρανάζη. Ναι. Αυτό και ήσουν στο πλεκτό με το ραπτό, αν θυμάμαι την εποχή. Ο ραπτός στο πλεκτό, ναι. Σκέψου από πόσα χρόνια πριν. Πριν γίνει η μαρμίτα. Ναι. Ακριβώς. Και σε παρακολουθώ από τότε, δηλαδή τα μισά μου χρόνια τα έχω βάλει με σένα στα μικρόφωνα εδώ, στα ίντερνετ και τέτοια. Να πούμε. Και έχω αποκτήσει έτσι μαζί σου μια οικειότητα, ναι. Παρόλο που δεν έχουμε γνωριστεί ακόμα από κοντά. Άξι. Και τέτοια. Θα χαρώ πολύ να το γνωριστούμε κάποια στιγμή κιόλας από κοντά. Βεβαίως. Τι άλλο, τι ήθελα να πω. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο το κομμάτι, ναι. Αν ξέρω δηλαδή 5-10, να συμπληρώσω ότι αν ξέρω 5-10 δράμια μπάλα, το οφείλω και σε σένα σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι. Με το ότι σε παρακολουθώ τόσα χρόνια. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι για αυτό που είπε, γιατί ρωτάω για τον Ολυμπιακό, πώς θα πάει στο δεύτερο γύρο και τέτοια. Εγώ πέρα από οπαδός είμαι φίλαθλος του ποδοσφαίρου. Σωστός. Αγαπάω το άθλημα, μπορώ να σου πω ότι πεθαίνω γι' αυτό. Εγώ πάω γήπεδο να δω τους 11 εναντίον των 11 να μάχονται με συστήματα, τακτικές, κόντρα επιθέσεις, overlap passes και τέτοια. Ακριβώς γιατί μου αρέσει το άθλημα, το γουστάρω. Δεν πάω εγώ δηλαδή στο Καραϊσκάκι να δω αν θα μου δώσει πέναντι ο διαιτητής. Ναι, το βλέπω πιο έτσι light. Ναι. Αν θα κόψει από την αντίπαλη ομάδα τα offside, ξέρω εγώ. Αυτά είναι τα παρελκόμενα της κουβέντας. Δεν με ενδιαφέρουν. Αυτά έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Εγώ πάω καθαρά και μόνο για το άθλημα. Για τους 11 εναντίον 11. Αν είμαι λάθος, Κωστή μου, με διορθώνεις άφοβα. Όχι, είσαι ακόμα μικρός και το βλέπεις πολύ γοητευτικά το όλο θέμα και πολύ ρομαντικά. Μόλις φτάσεις 40 χρονών. Μπορεί να το δεις διαφορετικά. Πάντως καλά το πας μέχρι τώρα. Ναι. Εντάξει, κοίτα, όχι ότι δεν είμαι οπαδός, εννοείται. Πάω, ξελαριγκιάζομαι για την ομάδα μου, για την ιδέα μου, γυρνάω πίσω. Γιατί εντάξει, να σου πω και κάτι, Κωστή μου. Δυστυχώς, ευτυχώς έχουμε χειρότερα προβλήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολούν. 100%. Υγεία, οικονομικά, 100%. Έτσι. Τώρα αυτά για το ποδόσφαιρο, αν μου έδωσε πέναλτι ο Κίζας, αν με έκοψε ο Τριτσόνης στο offside που δεν ήταν ενώ θα μπορούσε να είναι και τέτοια. Αυτά εγώ τα ακούω βέρεσαι να σου το πω και έτσι. Κοίτα, τα ακούς βέρεσαι γιατί τα κερδίζεις κιόλας. Μπορεί. Δεν το λέω από τη μεριά του ευνοούμενου. Του ευνοούμενου, ναι. Δεν το λέω από αυτή τη μεριά, έτσι. Και οποιαδήποτε άλλη ομάδα να υποστήριζα... Πάλι τα ίδια θα σου έλεγα, γιατί εγώ πάω για το άθλημα. Δεν πάω για τους ανθρώπους με τις μαύρες μπλούζες που είναι οι διαιτητές και τα σχετικά. Σωστός. Αυτό έτσι με μάθανε, ωραίος. Έτσι κάνω και έτσι θα κάνω για όσο ζω. Δεν μου λες, οι συνομήλικοί σου για αυτά τη συμβίωση τι λένε? Κοίταξε να δεις, επειδή εγώ έχω έρθει 4 χρόνια στην Αθήνα, είμαι φοιτητής εδώ πάνω. Ναι. Σε χωριό γεννήθηκα, εντάξει, επαρχία, μεγάλωσα. Κοιτάξτε, στην επαρχία ξέρεις είναι πιο συντηρητικά τα πράγματα. Ναι. Έχουμε δηλαδή το θεσμό της οικογένειας, τον τηρούμε. Έχουμε 5-10 αρχές και αξίες, τις οποίες μας τις μάθαν οι παππούδες, μετά οι γονείς και μετά η δική μας η γενιά, τα οποία προσπαθούμε απλά να τα διαφυλάξουμε. Τώρα από τότε, το 12 δηλαδή, που ήρθα εδώ στην Αθήνα, είμαι 3,5-4 χρόνια τώρα,
και από τη σχολή μου, από ανθρώπους και τέτοια που βλέπω, συνομήλικους, υπάρχει μία διαφορά, γιατί αυτοί που είναι, έχουν γεννηθεί πρωτεβουσιάνοι, ναι, ξέρεις, δεν έχουν καταγωγή από χωριό, να δουν και μία άλλη διαφορετική νοοτροπία, ναι, είναι πιο προοδευτικοί, πιο φιλελεύθεροι, πιο μεγαλοαστοί. Λες ότι η γενιά η δική σου... δεν η, γενιά έχει δική μου, τον, η γενιά η δική μου των 20 διάρετων πρωτευουσιάνων, οι 7 στους 10 θα σου πω ότι είναι υπέρ. Ναι. Και αυτό όχι λόγω, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, ο καθένας έχει την άποψή του, σεβαστική εκτιμητέα. Και αυτό όμως οφείλεται στο ότι, ξέρεις, έχουν γεννηθεί στην πρωτεύουσα και είναι από τη μικρή σε ηλικία πιο προοδευτική, δηλαδή θα τους κάνανε δική τους όλα τα χατήρια που θέλανε και τέτοια. Δεν θα το δουν κάτι το εξωπραγματικό. Όχι, αυτό άντε να το δουν οι 20χρονοι, οι οποίοι είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ σταυροί, προσκυνήματα, εκκλησίες και τέτοια. Ναι. Οι θρησκόληπτοι, ναι, ακόμα να σου το πω και έτσι. Αλλά εντάξει, ούτως ή άλλως η δική μου γενιά είναι σε μια ηλικία η οποία, πέρα από τα πιστεύω που θα πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος για τον εαυτό του, θα πρέπει να ανοίγει και τους ορίζοντές του, να ανοίγει το μυαλό. Να δέχεται δηλαδή την άποψη του άλλου, να ακούει αυτό που έχει να πει και άμα δεν του αρέσει, ας μην το εφαρμόσει. Τους κλεφταράδες του Πολυτεχνείου που... της γενιάς του Πολυτεχνείου, στυλ Αλέφαντο ας πούμε, που είναι με το Πολυτεχνείο κτλ. Οι οποίοι τώρα βρίζουν, τους θεωρείς υποκριτάς. Ναι. Ναι. Ναι, γιατί είναι οι πρώτοι οι οποίοι βολευτήκανε μετά το 1974. Άρα λες, τι μου το παίζει τώρα παρθένα... στα αυτά συμβίωσης, όταν εσύ έχεις ρημάξει τον τόπο, δεν μετράς, δεν στρέχεις. Ναι. Ναι. Δηλαδή η μεταπολίτευση δηλαδή ήρθε για σένα, για τη γενιά τη δικιά σου. Ναι. Για το Πολυτεχνείο καθαρά. Έτσι. Ό,τι δεν κάνανε δηλαδή από το 1821 μέχρι τη Χούντα οι πρόγονοι, οι προπαπούδες μας, οι προπροπαπούδες μας, το κάνατε εσείς 40 χρόνια. Τι είναι αυτό το πράγμα. Οπότε και λες, οι γυρασμένοι συντηρητικοί είναι υποκριτές, αφού ήταν κλεφταράδες, ήταν, ξέρω εγώ, στη Μάσα, στη Ρεμούλα, και τώρα όποιος βρίζει τον Τσίπρα, κακός τον βρίζει. Μάλιστα. Ναι, κοίταξε να δεις, Κώστα μου, επειδή εγώ βγαίνω εδώ στην Αθήνα καθημερινά, συναναστρέφουμε με πολύ κόσμο και με πολιτικούς, έχει τύχει να μιλήσω στον δρόμο. Για μένα η σημερινή γενιά των 65 άριδων, ναι, δεν πρέπει να μιλάει καθόλου. Μούγκα, έτσι. Γιατί είναι αυτή η γενιά η οποία πρωτομπήκε το 81 στο δημόσιο από τον Αντρέα. Ναι. Και μετά οι 70, ξέρω εδώ, βάλαν και τα παιδιά τους. Ναι. Γιατί δηλαδή, θα σου πω το καλοκαίρι σκηνικό, όταν γίναν τα capital control και πήγαμε να βγάλουμε τα λεφτά από τις τράπεζες. Ναι, ναι. Εγώ δεν είχα, 100 ευρώ είχα μέσα, απλά μου λέει, μάνα μου, βγάλτα για ώρα ανάγκης, δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Και έβλεπα στις τράπεζες εκεί στις ουρές, γέρους και αγριές 65-70 χρόνων, να κλαίνε, να μυρολατρούν, να σπαραγμούς, οδυρμούς και τέτοια. Και λέω, με συγχωρείς δηλαδή από μέσα μου, 25-30 χρόνων, πρωτομπήκες στο... Δεν σ' ακούω, χάνεσαι. Έλα μου. Χάθηκες. Χάθηκε. Πάμε επόμενη γραμμή, ανοιχτές οι γραμμές, ναι. Κύριε Ραβδόπουλε. Μάλιστα, κύριε. Θεωρείστε προοδευτικός. Όχι. Θεωρούμε λογικός. Καθόλου προοδευτικός. Λογικό, ούτε λογικός μπορεί να θεωρηθεί. Λογικότατος. Διότι έχετε ένα παιδί και αυτά που λέτε, κοιτάξτε μην τα βρείτε μπροστά σας πρωτίστως. Μετά να δω τη θεωρία της λογικότητας, την οποία προσπαθείτε κάτσε, να φίλ. Αναπτύξετε. Έγινε επανάσταση. Κάτσε, αν θα την έχετε. Επανάσταση έγινε. Καταρχάς πάμε σε μία διόρθωση. Ναι. Δεν υπάρχει χούντα, υπάρχει εθνοεπανάσταση. Α. Λοιπόν. Το πατρί, θρησκεία, οικογένεια πρέπει να διαφυλαχτεί ως κόριο θαλμού. Πάει αυτό, τελείωσε. Είμαστε, δεν πάει τίποτα. Είμαστε το μοναδικό και τελευταίο προπύργιο σε αυτή την ανθρωπότητα, που οι Αμερικάνοι δεν μπορούν να το πατάξουν διαφορετικά. Οι Αμερικάνοι, ναι. Και όλοι οι σιωνιστικοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν τη χώρα άνω κάτω. Η δικιά μας το χώρα. Είχε πει άλλωστε ο κύριος Κίσιγκερ πριν από πολλά χρόνια. Τι είπε αυτός? Ότι για να δαμάσει τον Έλληνα πρέπει να του καταστρέψει τον κοινωνικό ιστό, την ιστορία του, να το αλλοιώσει τον πολιτισμό του και τη θρησκεία του. Λοιπόν, αυτός ο κύριος που κάνει τον Πρωθυπουργό, μάλιστα, από το Δεκέμβριο του 2014 έως και σήμερα, τον κάνει. Δεν είναι. Γιατί δεν είναι? Όταν έχεις μια τρόικα που σε ελέγχει και σου λέει τι πρέπει να ψηφίσεις, δεν είσαι Πρωθυπουργός. Κάποιον έπρεπε να έχουμε. Ενός ανεξάρτητου κρατηδίου.
Είσαι ένα κρατήριο. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι 200 χρόνια τώρα. Δεν θα πούμε τον Τσίπρα γιατί δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Οφείλεται. 200 χρόνια με δανεικάζουμε. Και αγύριστα. Ο Τσίπρας φταίει. Σε μεγάλο βαθμό για την αλλίωση, την κοινωνική και ηθική αλλίωση αυτού του κράτους. Προσπαθεί να δημιουργήσει μία αλλίωση, προσπαθεί να το πετύχει περνώντας νομοθετήματα τα οποία δεν έχουν ισχύ, θα καταπέσουν όλα πολύ σύντομα. Μάλιστα. Ξέρετε το άρθρο 347 του ποινικού κώδικα, κύριε Ραβδόπουλε, το γνωρίζετε? Όχι, δεν έχω την... Επειδή είστε λογικός και μιλάτε περί αυτονομίας και είναι όλα τα πράγματα προοδευτικά κτλ. Όχι, λέω, το δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Λέω, ο λαός, ο λαός, να είμαι προσεκτικός. Ο λαός αυτή τη χώρα είναι... Ο λαός αυτή τη χώρα, 40 χρόνια, λέει... Ο λαός αυτή τη χώρα, να μην πω τη λέξη πώς πηγαίνει. Θα με κόψει και ο Γιάννης και θα έχει δίκιο, δεν θα την πω όμως. Μην τη λες. Λοιπόν, το άρθρο 347 του ποινικού κώδικα αναφέρει ότι πλέον δεν θα υπάρχει ο νόμος περί παιδεραστίας και περί ανισορροπίας. Γιατί τώρα που υπάρχει δηλαδή, τι... όταν γιατί τώρα που υπάρχει... σήμερα. Στάσου. Γιατί τώρα που υπάρχει τι έγινε δηλαδή. Καταργήθηκε, κύριε Ραπτόπουλε, ναι, ναι, σύστημα σήμερα. Το κα... Ναι, δεν μου λες. Και που υπήρχε τι έγινε δηλαδή. Και που υπήρχε, τι λέτε. Αυτοδικίες είχαμε μέχρι τώρα. Στις φυλακές τους καθαρίζανε. Για πείτε σήμερα εσείς σε ένα κέντρο κράτησης φυλακών όπως το αναφέρουν οι προοδευτικοί και δεν το λένε φυλακές και μπείτε μέσα να παίξετε με τους νόμους της φυλακής έχοντας εσείς ως καταδικαστική απόφαση ότι είστε παιδεραστής. Άκουσε με. Για πέστε μου πώς θα περάσετε μέσα στο κελί σας. Άκουσε με. Εγώ ως θύμα παιδεραστίας με συμφέρει να είναι έξω από τη φυλακή ο θήτης. Ακούστε λίγο να δείτε. Ναι, δεν ξέρω, γίνομαι αντιληπτός. Η διαμόρφωση και η αλλίωση του κοινωνικού ιστού, την οποία πάει να πετύχει μια άθεη κυβέρνηση, άθεη στην πραγματικότητα. Ναι, ναι. Λοιπόν, και οι συναφοί τους όλοι αυτοί, αυτοί τους οποίους κατηγορείται ότι εδώ και 40 χρόνια τώρα είναι 60 και 65 κτλ. Κτλ. Σήμερα κατά πλειοψηφία ψηφίσανε αυτό το νόμο. Άρα όλη η νεολαία του Πολυτεχνείου αυτά τα είχε μέσα της βαθιά. Διότι σε πολλά κόμματα τους βολεύει το σύμφωνο συμβίωσης γιατί και εκεί θέλουν σύμφωνο συμβίωσης. Έχει πολλούς πολιτικούς που θα τους δείτε μετά το νομοθέτημα αυτό από το καλοκαίρι να μπαίνουν χεράκι-χεράκι στο ναό της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Τους έχει πάρα πολλούς. Λοιπόν, προσπαθούν να αλλοιώσουν το κοινωνικό ιστό. Να ρημάξουν την πραγματικότητα ότι ο άντρας πηγαίνει με τη γυναίκα και όχι το αντίθετο. Ένα στην αρχαία Ελλάδα γινόταν προχριστιανισμού, χαμός γινόταν. Αφήστε τα άρωτα του προχριστιανισμού. Οι αρχαίοι μόνο τώρα το παπατζηλί και αυτό εδώ. Που πάτε να προωθήσετε περί προοδευτικότητα. Ακούστε λίγο. Η ζωή είναι ένας φαύλος κύκλος. Στην πραγματικότητα. Το περί προοδευτικότητας θα το βρείτε δυστυχώς όλοι μπροστά σας. Όλοι εσείς οι προοδευτικοί, πολύ σύντομα θα τη δείτε την ιστορία. Δεν είμαστε ρε προοδευτικοί. Καταγράφουμε τα γεγονότα. Δεν καταγράφεις γεγονός λέγοντας ότι είναι προοδευτικός. Έτσι λέει. Αν θες να γράψεις το γεγονός και να καταγράψεις, ναι, θα μιλήσεις ως παράδειγμα ένας νέος ιστορικός ο οποίος καταγράφει μια κοινωνική αντιπαλότητα. Εσύ βγαίνεις και μιλάς ως προοδευτικός. Εγώ λέω, όχι. Εγώ λέω ότι εγώ λέω, τα τελευταία 40 χρόνια ο Έλληνας έχει αυτό που θέλει. Άρα κακώς διαμαρτύρεται. Αυτό λέω. Ο Έλληνας από την ημερομηνία ιδρύσεως του κράτους του έχει αυτό που θέλει. Αυτό που θέλει έχει. Δεν το έχει τώρα. Άρα λοιπόν τι φωνάζει. Λοιπόν, δεν η έστασή μου. Να συνεχίσουμε να μας επιβάλλουν κάποιοι. Θοδωρέ, η έστασή μου είναι γιατί διαμαρτύρεται. Δεν είναι λογικό. Δεν θα έπρεπε να διαμαρτύρεται. Κύριε, αυτό που λέει. Μάλιστα. Δεν μπορείς να δεις εσύ την κόρη σου να πούμε παράδειγμα στα 20 σου να σου έρχεται με μια άλλη και να σου λέει πατέρα θα παντρευτώ με αυτήν και θα υιοθετήσω ένα παιδί. Το θεωρείς λογικό? Κοίταξε να δεις. Λογικό δεν το θεωρώ. Αλλά κάποιος που είναι ομοφυλόφιλος δεν είναι πιο τίμιο να είναι πιο... Απ' το έχει κρυφό. Να μην το έχει σαν... Σου είπε κανένας να το έχει κρυφό? Πώς? Σου είπε κανένας να το έχει κρυφό? Το προχωράει γιατί μέχρι σήμερα σε αυτή τη χώρα ήταν κρυφό. Επειδή είπες ότι η Εκκλησία το κάνει για θέμα κονό μας, σήμερα η πολιτεία, το σύμφωνο συμβίωσης που θα τους παίρνει ένα πενιντάρικο
για την υπογραφή του συμφώνου συμβίωση. Είναι κονόμα. Δεν το κάνει για την κονόμα. Τα παίρνει από την εκκλησία, βέβαια. Άρα, ποια είναι η προοδευτικότητα στην όλη ιστορία? Αντί να πάνε τα λεφτά στην εκκλησία, πάνε στο κράτος. Λοιπόν, δεν πάμε τα λεφτά στην εκκλησία, γιατί το θεωρούμε μη ότι εκεί είναι οικονόμα. Τα κρατάμε ως κράτος, κάνουμε το σύμφωνο συμβίωσης, έτσι. Και αν αύριο μεθαύριο υπογράψουμε ένα απλό χαρτί συμφώνου συμβίωσης, εγώ και εσύ ας πούμε, και εγώ κάνω περιουσία και εσύ δεν έχεις τίποτα, και σε πετάξω στον δρόμο ή το εντελώς αντίθετο, αυτό θα θεωρηθεί φυσιολογικό δηλαδή από την πολιτεία. Μάλιστα. Αλλά όταν ένα ζευγάρι είναι παντρεμένο και χωρίζει και τρέχουμε στα δικαστήρια, όχι έχω το 50% από εδώ, όχι έχει το 50% από εκεί, και μαλώνουμε και κάνουμε και ράνουμε, εκείνο για το κράτος θεωρείται φυσιολογικό. Γιατί και από εκεί το κράτος θα ξαναπαίρνει μέσω των δικαστήριων. Άρα, ποια είναι η προοδευτικότητα στην όλη ιστορία? Χωρίς ότι αλλάζουμε και όλο το κοινωνικό μισθό, διαμορφώνοντας μια κοινωνία η οποία θα λειτουργεί. Αγαπάμε ο άντρας τον άντρα και η γυναίκα τη γυναίκα. Και οι ετερόφιλοι τι θα κάνουν δηλαδή? Τι θα κάνουν, παιδιά? Θα κοιτάνε τα ντουβάρια. Για να μειωθεί ο πληθυσμός, ο οποίος πρέπει εκ των πραγμάτων. Επειδή να εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να μειωθεί ο πληθυσμός. Δεν το πιστεύω εγώ. Αυτό. Το πιστεύουν λοιπόν, αυτοί που ηγούνται. Είμαι υπέρ του πολέμου να τελειώνουμε. Είμαι υπέρ του πολέμου να τελειώνουμε. Και είμαι κατά εγώ αυτόν. Είμαι και εγώ υπέρ του πολέμου να τελειώνουμε. Κύριοι, θέλετε λιγότερους? Κάντε ένα παγκόσμιο πόλεμο να τελειώνουμε. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό είναι ταλαιπώρια. Σε αυτό συμφωνώ. Ναι, αλλά δεν μπορούμε όμως, επειδή δεν θέλουμε τον πόλεμο, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε την εμπορία των όπλων, γιατί κάνοντας ένα πόλεμο, ξέρεις κύριε Ραντόπουλε, σταματάει το εμπόριο ναι, των όπλων. Ναι. Το πάνε αλλού. Ναι. Λοιπόν, άρα κάνουμε αυτό. Το εμπόριο κονομάμε και τι κάνουμε? Τα προπύργια τα οποία έχουν μείνει ακόμα χριστιανικά ορθόδοξα, Ρωσία-Ελλάδα, προσπαθούμε να τα ισοπεδώσουμε με τον ΑΒ τρόπο. Έχουν βρει τον τρόπο αυτόν εδώ και όπως κατήγγειλε σήμερα στην τηλεόραση ο Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ, ότι το gay parade του κυρίου Δημάρχου το επιχορήγησε το Αμερικανικό προξενείο. Κανένας δεν μίλησε γι' αυτό. Μούγκα στη στρούγκα, διότι η Ελλάδα κινείται δυτικά. Ήμασταν ανέκαθεν δυτικοί. Έτσι. Ένα χαρούμε τον πολιτισμό της Δύσης, θα γίνουμε όλοι να πούμε αυτό που λέει φούστιδες και παλικάρια, γίναμε μαλλιά κουβάρια. Θα γίνουμε οι μισοί και παραπάνω μουσουλμάνοι. Να λέμε ότι έχουμε από 3-4 γυναίκες, ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί είναι αλλιώς ο Ισλαμικός νόμος και αλλιώς όλα αυτά που λες τώρα εσύ, και να πάμε σε μια καταστροφή του κράτους, γιατί το επιβάλλουν κάποιοι. Ναι, τώρα θα καταστραφεί το κράτος με το σύμφωνο συμβίωσης. Τώρα θα καταστραφεί. Όχι. Σε είναι ένα πρόσθετο στοιχείο στην καταστροφή σου. Είναι η αλλίωση του κοινωνικού ιστού, που είναι μεγαλύτερο πρόβλημα από το capital control που δεν μπορεί να πάρει ένας παππούς στα 500. Και είναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από κάτι άλλο. Ας επιγορηγήσουν τα ορφανοτροφία και τις μάνες που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά γιατί υπάρχει πρόβλημα, θα πάνε να παίρνουν τα παιδιά. Να μεγαλώσουν. Είσαι τρελός, ρε. Σου λέω πρέπει να μειωθεί ο πληθυσμός. Εσύ μιλάς για επιγορήγηση. Ωραία. Θέλουμε να μειωθεί ο πληθυσμός. Ας έχουν τα κάκαλα και ας κάνουν πόλεμο. Δεν έχουν. Λοιπόν. Δεν τους συμφέρει. Επειδή δεν έχουν αυτοί τα κάκαλα, πρέπει να λιγκάνουμε τη χώρα να πούμε αδερφάτο. Δεν του συμφέρει. Καληνύχτα. Να μην την ονομάζουμε Ελλάδα. Καληνύχτα, καληνύχτα. Παρεκτρέπεσαι. Αδελφάτα και αυτά, παρακαλώ. Στους γκέι σεβασμούς. Είναι άνθρωποι του Θεού κι αυτοί. Λοιπόν, καλό Εβιτάλ. Μια μοναδική και τελειοποιημένη σύνθεση 10 συστατικών. Αλό, υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, βιταμίνη C, ρόδι, μαντζουράνα, φασκόμηλο, τσαγάκι του βουνού, χαρούπι, κρίκταμο και δίκταμο. Τον οποίο ο συνδυασμός προλαμβάνει και βοηθάει τυχόν προβλήματα όπως πεπτικές διαταραχές, δυσκυλιότητα, ευενέρθιστο έντερο, ανεβασμένη χοληστερίνη, ζάχαρο, πόνι στις αρθρώσεις, αυξάνει με την δράση του το αμυντικό σύστημα και καταπολεμάει τους ιούς. Εάν τηλεφωνήσετε τώρα στο 2312-200-500, το αποκτάτε οι αθλητικοί Μετροπολίτες στην ειδική τιμή των 34 ευρώ και 90 λεπτών. Ναι. Όχι αθλητική, αθλητική. Οι φίλοι του αθλητικού Μετρόπολης. Οι ακροατές. Ναι, μόνο για αυτούς. Είναι ειδική τιμή, αυτό λέω. Συμπρονομιακή τιμή. Αθλητικοί Μετροπολίτες. Έτσι το είπα, ναι. Ωραία το είπα. Καλά το είπα, γιατί. Επόμενη γραμμή, μάλιστα, ναι. Έλα, Κωστή. Γεια σου, καλέ μου άνθρωπε. Έλα, Γιώργο, σήμερα, φίλα από πριν που έκλεισα. Έλα, ρε Γιώργο, γιατί έκλεισες, ρε Γιώργο. Κάτι το τηλέφωνο, το ασύρματο που έκανε θέματα. Μου έκανα θέματα. Τι λέγαμε, α, για τους γέρους στα Capital Control, να θυμάσαι. Ναι, τη γέρη στα Capital Control. Που κλαίγανε, ναι, βέβαια. Ναι, εντάξει, δεν γίνεται, λέω.
να έχεις καλοφάει δεκαετία 80, 90, 2000 και να μου βγαίνεις τώρα και να μου λες ουφ θα πεινάσω, ουφ θα μου κόψουν τη σύνταξη, ουφ τώρα ουφ τ' άλλο. Εγώ δηλαδή τι πρέπει να πω? Πρέπει να το μισήσεις αυτό. Πού είμαι 22 και βγαίνω ουσιαστικά τώρα στην αγορά εργασίας το ένα στο άλλο. Δεν θα έχεις την πολυτέλεια και τις ευκαιρίες που είχε αυτός. Άρα το μισήσεις. Ακριβώς. Δεν θα έχω την ευκαιρία να μπω εγώ στο δημόσιο, να καλοφάω χωρίς να πηγαίνω στη δουλειά. Δεν θα έχω την ευκαιρία να βάλω το παιδί μου και αυτό στο δημόσιο να ξύνει τις τρίχες του να μην πηγαίνει και αυτό για δουλειά αλλά να παίρνει κανονικά το μισθό. Ναι. Ναι, αυτά τα θεωρώ υποκριτικά να σου πω. Μάλιστα. Αλλά σε αυτό που έχω καταλήξει εγώ είναι ότι τους ενοχλεί πιο πολύ το ότι είναι η αριστερά στην κυβέρνηση. Ναι, ενοχλείται. Και για το σύμφωνο δηλαδή συμβίωσης. Εγώ δεν είμαι αριστερός. Απλά εγώ δεν είμαι αριστερός. Το λέω εντάξει, σέβομαι όλους τους ανθρώπους και τα πιστεύω τους. Απλά εάν αυτό το πράγμα για το σύμφωνο γινόταν π.χ. επισημίτη το 2000, θα ανοίγει ρουθούνι όπως ανοίγει τώρα. Μπα. Τότε ήταν οι μίζες, οι ζύμνες, το χρηματιστήριο, τα άλλα σκάνδαλα τότε, αβαβά θα περνάγει, θα γινόταν επί καραμαλή μετά το 2004. Δεν έχουν δικαίωμα να μιλάει για τον Τσίπρα από τη στιγμή όπου είπε το όχι, το έκανε ναι και το ψηφίσανε, δεν θα πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να διαμαρτύρονται για τέτοια πράγματα. Ακριβώς. Είναι ανεπίτρεπτοι αυτοί οι οποίοι βρίζουν τον Τσίπρα. Μα είναι και ας ψηφίσαν τον Λαβαζάνη. Μας πρίξανε. Εγώ ήμουνα υπέρ του Λαβαζάνη. Εφόσον μα, δεν, δεν ψηφίσαν τον Λαβαζάνη, ψηφίσαν μνημόνιο. Το μνημόνιο λέει αυτά. Γκέγκε, όνο κομπόκο το κογκέγκε. Άντε μπράβο. Ακριβώς. Τώρα τι μου το παίζεις με τα Χριστόν προφήτης. Τι μου κλαίγεσαι δηλαδή. Εσύ δεν τα ψήφισες κυρία μου. Τα ψήφισες, 89% οι Έλληνες ψηφίσαν μνημονιακά κόμματα. Ένα από αυτά ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα έχετε και μου κλαίγεται και μου κάνει και μου ράνει. Τι να σε κάνω τώρα. Ακριβώς, ωραία. Δεν δέχομαι το κλάμα σου. Δεν δέχομαι το κλάμα σου, ρε. Έτσι, μπράβο. Πες τα ρε Κωστή να πούμε. Πες τα μπασχέσεις, ακούς κανένας μυαλωμένος εκεί πάνω να πούμε και... Μυαλωμένος εδώ πάνω. Πολλά θες. Γεια χαρά. Καλό βράδυ, ρε Κωστή μου. Ποια θρησκεία λέει ένας και ποια κόμματα, εγώ Κώστα ξέρεις περνάω καλά με τη γυναίκα μου και τη φίλη της. Ανάτος αυτός. Η ζωή είναι ωραία λέει και πρέπει να τη ζούμε. Καλά να περνάς Κώστα εσύ και όλο το ακροατήριο. Η ζωή είναι μικρή αλλά καλά να περάσεις τις γιορτές λέει αυτός ο καλός ο φίλος. Προοδευτικός άνθρωπος. Μάλιστα. Ναι καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Αλέξανδρος 35, Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Καλά τα λες μέχρι τώρα. Καλά τα λες. Πολύ καλά. Και για τα σύμφωνα και για τα... Και ωραίος ο φίλος ο προηγούμενος, ο Γιώργος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ο Γαύρος, ναι, ναι. Και βλέπει το παιχνίδι για το παιχνίδι. Έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει και θα... Σε πήρα με σκοπό να πω μια επιθυμία και πρόταση παράλληλα. Να ακούσουμε. Έχει να κάνει με την μπάλα, με τον μπάσκετ, με οτιδήποτε. Ναι. Θα πω για την ομάδα μου, γιατί άμα αναφέρω κάποια άλλη ομάδα, θα βγουν και θα πούνε τι ασχολείσαι εσύ, βάζελε με μένα και τέτοια. Όπως γίνεται συνήθως. Συνήθως, ναι. Ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει ένα ντέρμπι, έχει κάνει μια έφεση. Καλά για τον ντέρμπι που γίνανε αυτά που γίνανε, σωστά. Ναι. Έχει μια τιμωρία, α, η οποία χρηματικό ποσό, θυμάσαι πόσο είναι ακριβώς. Δεν θυμάμαι. Είναι πολλά λεφτά πάντως. Η πρόταση θα ήταν, αφού δεν θέλεις να γίνονται επεισόδια στο γήπεδο και έχεις την Κυριακή παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, κάνε το παιχνίδι 6 ώρα το απόγευμα, πήγαινε στα 100 σχολεία της Αθήνας, μοίρασε από 100 εισιτήρια σε κάθε σχολείο. Δεν σ' άκουσα. Στα σχολεία σύμφωνο, ναι. Μοίρασε 100 εισιτήρια σε κάθε σχολείο, βάλε 5 ευρώ εισιτήριο, 10 αν θέλεις, για τον... για το συνοδό του παιδιού που θα έρθει με την πρόσκληση, για τους ενήλικες μόνο, γέμισε 700 άτομα να έρθουν. Ωραία, κάνε και ένα event στο ημίχρονο να μοιράσει και δώρα στα παιδιά και να είναι και γιορτή. Από το να μπεις μέσα και να λες μετά έφαγα 150.000 ευρώ πρόστιμο. Σωστό. 200. Δεν το κάνει όμως. Δεν το κάνει γιατί σου λέει δεν έχω έσοδα από τα εισιτήρια. Μα δεν έχεις έσοδα από τη στιγμή που γίνονται τέτοιο. Είναι τίγκα ηλιοφόρος. Ωραία, πόσα είναι τα τίγκα ηλιοφόρος. Είναι 100 χιλιάρικα. Τίγκα ηλιοφόρος. Το πολύ. Το πολύ. Πληρώνεις τα διπλά για το πρόστιμο. Σωστό. Άρα είσαι μέσα 100 χιλιάρικα.
Σωστά. Σωστό. Πάρε 20.000 από τα εισιτήρια και κάνε γιορτή. Δεν το κάνει. Να δούμε για καμιά ώρα εικόνα στην τηλεόραση. Και να είναι γιορτή το ντέρμπι. Και ας πω 4. Αλλά να είναι γιορτή. Να μην ανοίξει ρουθούνι. Αφού θέλουμε προοδευτικότητα και να πάμε μπροστά και δεν μπορούμε να γίνουμε Αγγλία στο γήπεδο, να καθόμαστε δίπλα-δίπλα με τον Ολυμπιακό, με τον Μπαουτζή, με τον Αριανό, με τον Ερακλειδέα. Να πάνε τα παιδάκια. Μετά το φαγητό να φάνε με την οικογένειά τους την Κυριακή, 6 ώρα το παιχνίδι, να γυρίσουν σπίτι τους, να κοιμηθούν, να πάνε την επόμενη μέρα σχολείο και να έχουν να πούνε και μια ωραία ιστορία την επόμενη. Πολύ ωραία πρόταση. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Να είσαι καλά. Συμφωνώ. Καλό βράδυ. Πολύ ωραία πρόταση. Λογικότατη, κοινικότατη, πρακτικότατη και επικοινωνιακότατη. Επανάσταση στη φόρμουλα με 10 ενεργά συστατικά. Καλό Εβιτάλ. Περιλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία. Είναι κολαγόνο, υαλουρονικό οξύ, βιταμίνη C, ρόδι, ματζουράνα, πολλά στοιχεία μαζί. Τσάι φασκόμηλο, χαρούπι, κρύταμο και δίκταμο. Προλαμβάνει και βοηθάει τυχόν προβλήματα όπως πεπτικές διαταραχές, δυσκυλιότητα, ευαίσθητο έντερο, χοληστερίνη, ανεβασμένη, ζάχαρα. Πόνι στις αρθρώσεις, αυξάνει το αμυντικό σας σύστημα και καταπολεμά τις καταραμένες θυσιώσεις, οι οποίες μας ταλαιπωρούν αυτό το διάστημα. Προνομιακή τιμή των 34,90 ευρώ για τους αθλητικούς Μετροπολίτες. Στο 23-12-200-500. Πάμε στον επόμενο κύριο. Έλα φίλε. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Έλα ραπ, τι κάνεις. Μια χαρά φίλε εσύ. Μια χαρά. Συμφωνώ απόλυτα με τον προηγούμενο. Φίλε, την ώρα που το έλεγε, το είχα στο μυαλό μου να το πω κι εγώ. Μα τα δεν λέω, μα το θεώ, δεν μου έχουν συνηθίσει να το λέω. Κατάλαβες τι εννοώ. Κατάλαβα. Ξέρεις τι ωραίο θα ήταν να είναι το γήπεδο έτσι. Πάω σε ερασιτεχνικά και βλέπω πρωταθλήματα και βλέπω τα πιτσιρίκια που παίζουν πιο πριν ή πιο μετά που κάθονται στην εξέδρα και χαίρονται, φίλε. Δεν έχει οργανωμένους, κύριε φίλε. Επαγγελματίες. Επαγγελματίες οπαδούς δεν έχει. Θα μεγαλώσουν. Συνδικαλιστές δεν έχει εκεί. Θα μεγαλώσουν τα πιτσιρίκια και θα είναι μαθημένα να είναι το Ολυμπιακάκι δίπλα στο Παναθηναϊκάκι. Ας πούμε, έτσι, κάτι να εννοώ. Δεν θα έχουν μίσος ο ένας με τον άλλον. Συμφέρει τη σήμερα ημέρα να έχει μίσος ο ένας με τον άλλον. Το μίσος, φίλε, διαιρεί, δημιουργεί, διχόνιες. Ο πιο μεγάλος, φίλε, επιστήμονας ήταν αυτός που μας έχει κάνει σε μάζες. Οι χριστιανοί με τους μουσουλμάνους αντίπαλοι. Σκοτώνονται. Ο ένας με τον άλλον αντίπαλοι. Γιατί έτσι κοίτανε. Έτσι είναι, ρε φίλε. Έτσι είναι το σχέδιο. Έτσι. Άμα πάμε όλοι μαζί. Πού να πάμε όλοι μαζί, αφού είμαστε κοτάρες, διαιρεμένοι. Έτσι. Δεν πρόκειται ποτέ να πάμε μαζί, πουθενά. Πουθενά. Άλλο ήθελα να βγήκα να πω. Όχι ο προηγούμενος, ο προπροηγούμενος που έλεγε για το να διαλύσουν τον κοινωνικό ιστό και αυτά. Τα έχω δει από το YouTube. Πολλά βίντεο βλέπουμε στο YouTube. Βλέπω και επηρεαζόμαστε. Ποια είναι η πλάκα, όταν ήσουν μικρός σου λέγε η μάνα σου και ο πατέρας σου μην μπαίνει στο λάπτοπ που γράφουν τέτοια και είναι περίεργη εκεί μέσα, τώρα τα κάνουν αυτοί να πούμε. Το έχεις πάρει χαμπάρι. Συμφωνώ απόλυτα. Όλοι έτσι μπαίνουν στο YouTube και ω είπα αυτό και α και ου και μου και σου και του. Πάντως ο κύριος, επειδή τον κατάλαβα για λίγο δεξιό, τους πρώτους μετανάστες ο κύριος Σαμαράς τους είχε φέρει στο αεροπλάνο. Το 90 βέβαια, είχε ανοίξει τα σύνορα. Έτσι, γιατί χρειαζόμασταν εργατικά χέρια. Προδότανος. Χρειαζόμασταν τον Αλβανό να δώσουμε 10 ευρώ μαύρα. Έτσι. Και εμείς να κάτσουμε να παίζουμε μπιρίμπα. Τάβλικ. Τάβλι. Έτσι είναι. Δεν φταίνε και ξαφνικά οι αριστεροί που ήρθαν για ένα χρόνο πόσο είναι. Ούτε το κουκουέ που ήταν τόσο... Κάτω το κουκουέ το έχω βαρεθεί μέσα. Το έχω καταλάβει την νοοτροπία. Το έχω βαρεθεί. Κουκουέ είναι σαν τον Ηρακλή ένα πράγμα. Είναι όλοι οι ίδιοι. Ναι. Πώς πήρε ο παππούλης εχθές και έλεγε κάτσε να διαβάσω τι λέει το κόμμα να σου πω. Ναι. Δεν έχουν δική τους άποψη. Όχι ρε, δεν έχει. Λέει κάτσε να δω τις θέσεις. Θα δω και θα σε πω τι λέει το κόμμα. Θα δω τι λέει ο σύνδεσμος και θα σου απαντήσω. Τι ό,τι πει ο σύνδεσμος. Εγώ για το συμβίωσης πάντως. Σε από απόκληψη αριθμού ο σύνδεσμος. Ο πρόσκυλο που παίρνει τηλέφωνο. Ναι. Δεν λέω για σένα φίλε, για που παίρνει μια απόκληψη. Ναι, κατάλαβα. Ο άντρας. Συνδεσμή της.
περίπτωση. Εγώ είμαι, επειδή ας πούμε ουσιαστικά είναι ανομαλία της φύσης ένας άντρας με έναν άντρα ή μια γυναίκα με μια γυναίκα. Μπα, δεν μου λες, σωστό. Δεν μου λες, τη φύση ποιος την ορίζει. Ρε παιδί μου, ας πούμε... Άλλο λέω εγώ. Τεχνοποίηση. Άλλο θα καταλάβεις τον άνθρωπο. Η φύση ποιος την ορίζει. Ο Θεός δεν την ορίζει. Δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρεις. Όταν γεννιέται κάποιος ομοφυλόφιλος, ο Θεός δεν τον φτιάχνει. Ναι, άλλο θέλω να σου πω. Ένα παιδί που γεννιέται με πρόβλημα, άρρωστο, ο Θεός δεν τον φέρνει. Έτσι. Λοιπόν, θα τα βάλουμε με τον Θεό τώρα. Εσείς που είστε θεοσεβούμενοι να πούμε, τα βάζετε με τον Θεό. Είναι λέει αρρώστια. Του Θεού αρρώστια είναι, δηλαδή ο Θεός δεν τον δίνει. Άκουσε με. Κάτσε για, όπως μας βολεύει. Μ' ακούς. Οι θρησκείες. Ακούγομαι. Ακούμε λίγο. Οι θρησκείες. Όχι, όχι. Οι θρησκείες την ομοφιλοφιλία δεν την παραδέχονται. Ο Θεός όμως, ο οποίος δίνει τον ομοφιλόφιλο στη ζωή, δεν είναι κουβέντα εκεί. Δεν είναι του Θεού πράγματα. Ο Θεός μας χάρισε ένα παιδί και είναι ομοφιλόφιλος. Ο Θεός μας το χάρισε. Δεν μας το χάρισε. Έτσι. Δηλαδή, εμένα που με έβγαλε φαλακρό, ο Θεός δεν με έβγαλε φαλακρό. Τι να πω, καλέ, γιατί με έκανες φαλακρό, κακέ Θεέ. Με τι τώρα. Να ζητήσω ένα τραγούδι να βάλει ο Κύριος που δεν θα το ξέρει κανένας, αλλά άμα το ακούσεις είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσεις. Αν το έχουμε τώρα. Εντάξει. Στο ίντερνετ θα το βρει, δεν νομίζω να το έχει. Αν μπορεί. Λέγεται. Ή μπες και ακούσε το και εσύ από το σπίτι σου να το βάλεις αύριο. Λέγεται Πάτερ ημών και το λέω στα μάτια μορφωνιός. Δεν είναι θρησκευτικό. Λέει για το Θεό όπου. Όταν, ας πούμε, γιατί οι χριστιανοί σφάζαν κάποτε με το σταυρό στο χέρι, έτσι. Που τώρα οι χριστιανοί είναι οι καλοί. Λέει για... Τέλος πάντων, άκουσε το και θα καταλάβεις τι λέει. Τα λέμε. Θα καταλα... Τα να λέμε. Να σου πω και τελευταίο. Λέγε. Πρώτον, με το κανάλι το Άτικα μάθαμε τι γίνεται. Αν θα μεταδίδει την εκπομπή σου. Κάτσε να ξεκινήσουμε, φίλε, στο άλλο. Κάτσε να ζούμε μέχρι τη 10 Ιανουαρίου. Έχεις πολύ λαό, να το ξέρεις πάντως. Ρε λαό, μπορεί να έχουμε. Κανάλι μεγάλο δεν έχουμε. Λαό μπορεί να έχουμε πολύ. Πάρα πολύ. Φίλε, δεν θα πάρουν εσένα να πούμε που τα λες έτσι και λες ότι πιστεύεις. Θα πάρουν τον άλλο. Ξέρεις τα. Σε δεν πειράζει. Τα... Μην κλαίτε τώρα. Μαρμίτα, εντάξει τώρα, εντάξει. Θα το λοιπόν, κάνουμε φίλε, τα ταινία του Ξανθόπουλου. Αν μπορείτε, βάλτε αυτό το τραγούδι. Θα το αν μπορέσουμε. Έγινε, φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Αντίο. Γεια χαρά, τον. Γεια χαρά. Γεια χαρά, να είσαι καλά. Πρέπει να ακούσουμε τι λέει. Λέει τι θέλει να μας πει βρε ο Γαύρος, δηλαδή ότι δεν πανηγυρίζει τα κάλπικα πρωταθλήματα. Το αρέσουν τα συστήματα και τα overlap, αλλά στα σφυρίγματα που παίρνει λέει κάνει την πάπια. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Είπαμε καλημέρα, φίλε. Δεν θέλει να μιλήσει. Πάμε στον επόμενο κύριο. Μάλιστα. Έλα. Καλώς τον. Καλημέρα. Όλα καλά. Εσένα που σε βαπτίσα στην Κολυβήθρα για στο Λουδία. Όχι, στην Κολυβήθρα με βάλανε. Στην Κολυβήθρα. Και μόλις σε βγάλαν από την Κολυβήθρα, σε έβγαλε παπά, μπάω και είπες. Μπάουκ είπα. Μπάουκ είπες. Μπάουκ, μπάουκ, μπάουκ. Από την ώρα που έρχεσαι μπάουκ. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό καλαμπούρι το λέω. Μαύρα λεφτά φέραμε. Ποια είναι τα μαύρα λεφτά, ρε παιδιά. Ήρθαν οι Αλβανοί και τους δίνανε μαύρα λεφτά. Ε, τι τους δίνανε άσπρα. Ε, ποιος σας το είπε εσάς αυτό. Και γιατί δεν πηγαίνατε εσείς να δουλέψετε ρε εσείς. Τσακαλάκια. Ε. Γιατί έπεσε, γιατί έπεσε το 95, το 2000 και μετά. Γιατί έπεσε το μεροκάματο γι' αυτό. Τι έκανε. Έπεσε. Ποιος το είπε σένα που έπεσε το μεροκάματο. Δεν έπεσε τότε. Ποιος το είπε σένα. Αυτοί πέφτανε στα πόδια τους κάτω γιατί δεν μπορούσαν να δουλέψουν μια εβδομάδα. Έτσι γινόταν. Πώς γινόταν δηλαδή. Ποιος είναι ο Γιάννης είναι ο Χολύπτης. Βεβαίως. Ο Γιάννης. Ας μας πει ο Γιάννης τι οικονόμησες ο Γιάννης τη δεκαετία του 80. Τι οικονόμησα εγώ ρε, τη δεκαετία του 80, ποιοι οικονομήσανε, βγαίνετε και λέτε ό,τι θέλετε. Δηλαδή ο Γιάννης, εγώ και ο κάθε Γιάννης, δεν δικαιούμαι ρε να πάρω αυτά που πρέπει να πάρω. Αυτά που πλήρωσα, τα χρυσοπλήρωσα και δεν θα τα κλάψει ο άνθρωπος τα λεφτά του ρε εσείς. Δεν θα τα κλάψει γιατί τα χάνει. Μάθατε τώρα. Μάθατε. Βολευτήκανε. Ποιοι βολευτήκανε ρε. Από το 1970 στη νύχτα είμαι. Και όχι μόνο εγώ. Χιλιάδες κόσμος. Το βρήκατε το παραμύθι.
Εμείς θέμε για όλα και εμείς θέμε για όλα. Η γενιά σου λέει, δεν λέει. Ποια γενιά μου, ρε. Ποια γενιά μου φταίει. Γιατί φταίει η γενιά μου, δεν το κατάλαβα. Έλα ρε, πείτε στο ουίσκι, ήσασταν εκεί στα σκυλάδια. Και... μια χαρά περνάγα. Τζάμπα είχε... το παίρναμε. Μισό λεπτό, ρε τζάμπα, το παίρναμε. Μας έδινε κανένας. Μας έδινε κανένας άμα δεν δουλεύαμε, ρε. Τι είναι αυτά που κάθεστε και λέτε, βρε. Ας τα παιδιά να πούνε ότι θέλουνε, μωρέ. Γιατί σε βολεύουν εσένα. Ε, βέβαια. Ε, να σε κάνω και μια διάκριτη ερώτηση, ρε Κώστα. Ε, κάνε. Αν θέλεις μου απαντά και χωρίς παρεξήγηση. Μάλιστα. Ο συγχωρεμένος ο Κερτάκης που δούλευε. Στην τράπεζα. Πότε μπήκε. Το 63. Άρα είσαι ευνοούμενο παιδιά της Χούντας είστε. Ε, βέβαια. Φυσικά. Ε, βέβαια. Είστε ευνοούμενοι. Ε, βέβαια, τι. 63, δεν σε ακούω να το λες. 63 εσύ ήταν ευνοούμενος. Ο ΕΡΕ ήταν, μου φαίνεται. ΕΡΕ. Ε? Η ΕΡΕ δεν ήταν, Γιάννη, το 63 ποιος ήταν. Το, ναι, το 63 δεν είναι. Η Χούντα ήρθε το 67. Ο Παπανδρέου, Γιώργος Παπανδρέου. Ναι, ήρθε το 67 ήρθε. Βέβαια. Και όλοι αυτοί μπήκανε με μέσον οι περισσότεροι παλιοί ποδοσφαιριστές. Φυσικά. Ε? Φυσικά. Όλοι μπήκανε στην αστυνομία. Στο δημό, ΔΕΗ, ΟΤΕ, στη ΔΕΗ, τράπεζες, εφορίες, στην ίδρυψη, στις τράπεζες. Βέβαια. Ποιοι είναι ποιοι ευνοούμενοι. Βέβαια. Φυσικά. Μπήκαν, μια χαρά περάσαν. Γιατί άσχημα περάσαν. Οι πιο ευνοούμενοι είναι αυτοί. Φυσικά. Φυσικά, φυσικά, όλο συμφωνείς, αλλά καμιά φορά δεν σ' ακούω. Γιατί να μην συμφωνήσω. Τι πλάκα κάνεις. Άρα πρέπει να σου το πει κάποιος. Φυσικά ήταν ευνοούμενοι. Πώς το βρήκε και κάποιοι, το ζαγάρι. Και κάποιοι εξ αυτών. Ναι. Δεν πήγαν στις δουλειές γιατί δεν μπορούσαν να ξυπνήσουν. Το ξέρουμε, γιατί δεν το ξέρουμε. Οι υγιεί ήταν. Δεν μπορούσαν να πάνε το πρωί να ξυπνήσουν. Και κάνανε τους προπονητές και η τράπεζα δεν τους ήξερε. Ποτέ. Ούτε αυτοί ξέρανε που δουλεύανε. Πόσο το βρήκε στην Ελευσίνα. Φίλος είναι ο Θανάσης. Άσε τώρα είναι φίλος μου, μου λέει βλακίες δεν θα λες. Γιατί βλακία είναι. Ξέρεις πόσο το βρήκα εγώ την προηγούμενη μέρα. Πόσο. 480. Το έπαιξε. Το έπαιξε όλα, έχασα άλλα. Με τι να σε πω, ρε. Τι να σε πω, ρε. 480. Α, τους το έδειξα το κουπόνι. Το είχανε δύο, στον ΟΠΑΠ το είχε 240. Πρόσεξε λίγο τα κόρντερ με την Ελευσίνα, άμα θες να κορμίσεις. Άσε τώρα, μην με λες εμένα χαζά, ρε. Έλα, άσε τώρα τι θα προσέξω εγώ τώρα. Έλα, ρε, μην είσαι άθαρης. Άσε τώρα, βρε, δεν με χαλάει τίποτε, βρε. Άσε. 480 το βρήκα και παίζω σύστημα 4-5 και πιάνουμε τα 3. Τι να σε κάνω, ρε, είσαι σαν τον κόκκινο, πώς το λένε, τι να σε πω, κοίτα, να σε πω, να σου πω κάτι. Εγώ δεν λέω ψέματα. Εγώ λέω αυτά που παίζω και αν κερδίσω καμιά φορά κερδίζω. Αλλά δεν σου λέω ψέματα ότι ξέρεις τι, οικονόμησα από το στοίχημα τόσα λεφτά ή δεν πήρα τόσα. Αλλά σου λέω υπάρχουν ορισμένα παιχνίδια. Γιατί εχθές, ρε, εσύ άμα θα έπαιζες τρεις ανατροπές, τι θα έπαιρνες, ρε. Τα ντερά σου. Τα ντερά σου. Ε? Τα ντερά σου. Μπεσίκτας. ΑΕΚ. ΑΕΚ. Ελευσίνα. Ελευσίνα. Βάλτε αυτά, έχεις άντρα να τα βάλεις. Θα τα παίξεις. Εμπά, δεν τα ξέρεις όλα, ρε, εσύ μεγάλη. Είδες που το λες και μόνος. Τώρα, έτσι. Κοίταξε, εγώ, για το θέμα της συμβίωσης, λέω ότι ο για λαός... Για συμβίωση, βρε, τώρα, άσε με τώρα, το αρσενικό πάει με το θηλυκό και το θηλυκό με το αρσενικό. Δεν πάει το θηλυκό με τον άντρα. Δεν πάει. Έτσι δεν ζευγαρώνουν όλα. Κανονικά, ναι. Ε. Έτσι, το normal. Το normal αυτό δεν είναι. Ναι, αλλά υπάρχουν και οι Μερακλείδες. Ο Μερακλείς. Ε, βέβαια. Ε, ξέρεις κάτι μου στα καλύδες Μερακλείδες που είχε παλιά. Και πουλήσανε. Δεν λέω ρε καλή δουλειά. Θα περάσω αύριο να τα πούμε κλείσει για γράμμα. Ωραίος. Αποφάσεις. Ωραίος. Καλά, έλα να ακούς τα πουσλούγες και θα σου πω. Το μουγκό, το μουγκό μας άσταμε κάτι. Συγγνώμη. Ναι, ναι. Φιλιά. Εντάξει. Ναι, αγόρι. Έγινε. Yeah. Επόμενη γραμμή. Εμπρός. Ναι, κύριε μου. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Είμαι δυσαρεστημένος παοξής. Μπορείς λίγο να μιλάς λίγο πιο μακριά από το ακουστικό. Λίγο, λίγο. Ωραία. Τώρα είμαστε εντάξει, Κώστα. Ναι, τέσσερις είμαστε στην αναμονή. Ωραία. Μιλάμε και οι τέσσερις γιατί είσαι δυσαρεστημένος. Λοιπόν, άκου να δεις κάτι. Ναι. Το Σαββάτο το βράδυ έβλεπα τον Ολυμπιακό και γελούσα με το πέναλτι που δώσαν στο Φορτούνι. Το πρώτο. Το χέρι. Ναι. 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 Πέντε παρά Κυριακή απόγευμα τα μούτρα μου ήταν κάτω. Εγώ τέτοιο ΠΑΟΚ δεν το θέλω. Δεν το θέλεις. Κατάλαβες. Τι να τον κάνω εγώ τώρα. Ήτανε πέναλτι αυτό. Μη συγκρίνεις. Άκου. Μην μπερδεύεσαι. Μη συγκρίνεις το πτέσμα με τη δολοφονία. Ωραία, εντάξει. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι παίρνεις τα ίδια που παίρνει ο άλλος. Ναι, αλλά αυτός είναι κατά συρροή δολοφόνος. Και εσύ έκανες
μία, ξέρω εγώ, άθελή σου δολοφονία, ξέρω εγώ, πάνω στο τιμόνι. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή τα δικά μας είναι άλλα και των άλλων είναι άλλα. Όχι, δεν μπορείς. Μπορεί να παίρνεις έναντι τον Παναθηναϊκό και ΑΕΚ πέντε σφυρίγματα παραπάνω, αλλά μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον Ολυμπιακό, γιατί αυτοί κάτω. Άκου. Το λάθος ποιο είναι. Πάνε να συγκρίνουν εμένα σφύριγμα τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι, Κώστα. Να μιλήσει ο Παναθηναϊκός ή ο ΑΕΚΤΣ και να διαμαρτυρηθεί, ναι. Ο Ολυμπιακός να βγει και να μπει για τον ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι τον παίρνει. Είναι επικοινωνιακό και εγώ δεν το επιτρέπω. Άξιο να δεις κάτι. Ναι. Εδώ και παιχνίδια δεν μπορούμε να κάνουμε φάση. Να είμαι ευχαριστημένος από αυτό το θέαμα και να παίρνω τέτοιες νίκες, δεν τις θέλω. Δεν παίζουν μπάλα. Αυτή είναι η αλήθεια η μεγάλη. Δεν παίζουν. Δεν μπορούν. Δεν κόβουν ούτε με βαλέ. Τι να λέμε τώρα. Και κάτι άλλο για το θέμα της ιδίωσης και για τα άλλα που είπες. Εδώ η χώρα χάνεται. Το σύμπαν καίγεται. Και εμείς αφού λύσαμε όλα τα πράγματα θα λύσουμε και αυτό. Τι να πω, δεν ξέρω ειλικρινά. Τι να πω, δεν ξέρω. Μακός. Με προσοχή. Τα λύσαμε όλα σε αυτόν τον τόπο, τα έχουμε βρει όλα, ας λύσουμε και αυτό το θέμα. Τι να πω, δεν ξέρω, σε ποιο πλανήτη είναι όλοι αυτοί, δεν ξέρω, ειλικρινά. Με νοιάζει εμένα τι θα κάνει ο άλλος στο κρεβάτι του. Ας κάνει ό,τι θέλει να πούμε. Στο κεφάλι μου να μην είναι και ας κάνει ό,τι θέλει. Μ' αρέσει ο φίλος μου. Μ' αρέσει. Αυτά δεν υπήρχαν μια πάντα υπήρχαν αυτά. Πότε δεν υπήρχαν. Σωστό. Γι' αυτό θα σε πω, Κώστα, δεν υπάρχει ελπίς. Εδώ ο Σουλτάν Σουλεϊμάν να έρθει. Να έρθει ο Τζέχης Χάν. Να κατεβεί ο Μέγας Αλέξανδρος. Εμείς εδώ ανθρώποι δεν γινόμαστε ούτε με πυρηνική έκρηξη. Κοίταξε, μάθαμε 190 χρόνια στην Κούτρα. Είμαστε αυτή είναι η αλήθεια. Μάθαμε με δανεικά, μάθαμε να μην παράγουμε. Αυτό για να αλλάξει να θέλει... Λίγο. Ναι. Ό,τι και να μας κάνουνε, που λες καμιά φορά εσύ, έχεις δίκιο. Ό,τι και να μας κάνουνε, λίγο είναι. Βγαίνουν και διαμαρτύρονται. Καλά ρε άνθρωπε, δεν ψήφισες πριν λίγους μήνες. Τι έρχεσαι πάλι να μας πεις. Ρε παιδάκι μου, είπε ο άνθρωπος, κάντε δημοψήφισμα. Ψηφίζουμε όχι. Πάει ο άνθρωπος εκεί, τον παλεύουν, τον κάνουν, τον ράνουν, λέει ναι. Και κάνει εκλογές. Και βγαίνει. Και αυτός που είπε όχι, πήρε 2,6%. Και εγώ αυτό το λαό τώρα θα κάτσω να μιλήσω μαζί του και να τον ακούσω που διαμαρτύρεται. Δεν τον ακούω. Όσο για τη Νέα Δημοκρατία που κάνανε την ψηφοφορία. Άλλη λούζερ αυτή εκεί. Ναι, άλλη λούζερ. Ό,τι και να κάνουν θα είναι όλοι οι δεύτεροι. Όλοι οι δεύτεροι. Παναθηναϊκός πολιτικής είναι αυτή. Είχαν την ευκαιρία με τον Κώστα τον Καραμαλή επανιδρίου με το κράτος. Ήρθε μετά ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο. Όχι, θα σώσουν τη χώρα, δεν συμμαζεύεται, τους χρειαζόμαστε όλους. Άστα να πας στο διάβολο. Και το καλύτερο, ποιο είναι το ανέκδοτο το ποντιακό. Ο Κούλης ο Μητσοτάκης, γιατί αυτό θα βγάλουν στο τέλος για πρόεδρο. Μιλάει για ιδιωτική πρωτοβουλία. Η κρατικοδίαιτη οικογένεια μιλάει για ιδιωτική πρωτοβουλία. Δηλαδή, όχι να ανοίξει γη να μας καταπιεί, να γίνει εδώ σεισμός και καταποντισμός. Φιλιά! Έγινε ωραία τα λες. Λέει ένας φίλος στο φίλο μας το Φούρναρη ότι το 63-64 τους παρακαλούσε να μπουν στο δημόσιο γιατί τα μεροκάματα στην αγορά ήταν μεγαλύτερα. Δεν το ξέρω, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω πώς ήταν τα μεροκάματα το 62-63-64. Δεν γνωρίζω. Κάποιος ο οποίος είναι παλιός μπορεί να μας ενημερώσει και να μας πει, ρε παιδιά, έτσι ήταν. Πόρ τελευταίος, ναι. Ο κύριος Σταύρος. Μάλιστα, κύριε μου. Μπράβο, ρε αυτό που λέτε, τερβίση μου, είσαι πολύ τερβίσης. Εγώ. Εσύ πήρα 2-3 φορές. Σε παρακαλώ, θα μ' ακούς. Είσαι ο φίλος μου ο 82χρονος. Ναι, όχι, 80χρονος. Πόσο? Κοιτάξει, είναι η δουλειά σου τέτοια. Ναι. Η ζωή μας, υγεία, χρήμα, καλύπτει καμιά κόμενα, κανένα ουζάκι, κανένα αυτό η δουλειά. Και αυτά τα κοπρόσχυρα, το ΠΑΟΚ με εδώ πέρα, τα κοπρόσχυρα, η ζωή μας είναι ο ΠΑΟΚ. Και τρελάνε και λίγο, λίγο, μάτια. Γέροντά μου, γλυκέ μου, λίγο πιο χαλαρά, γιατί μας την πέσουνε. Ναι, πιο χαλαρά. Παρακαλώ, ήρθε και 3-4 ώρα, είμαι δεδάδερος, πέρασε πάρα πολλά. Είσαι πολύ ωραίος και τα ακούω και σε μαλώνω και σε βρίζω, καλά τους λες.
Α, εντάξει. Εντάξει. Δεν λέμε, οι φίλες είναι ωραίοι, αλλά έχει κοπρόσκυλα. Ναι, έχει κοπρόσκυλα, αλλά τώρα η αισθητική μας χαλάει τώρα. Ήπιες και τα ουζάκια σου. Μ' αρέσει το βράδυ να πίνεις κανένα ουζάκι από το να πίνεις ένα βάλιουμ για να κοιμηθείς και αυτά τα που πίνουν οι γυναίκες, οι μεγάλες ηλικία. Τι πίνουν, ρε, πώς τα λένε αυτά τα χάπια. Πώς τα λένε τα ηρεμόλα αυτά τα χάπια, πέφτουν και κοιμούνται. Καλύτερα να πιεις δυο τσιμπουράκια, καλύτερα να πιεις ένα ουισκάκι για να την κάνεις κατσίκα, παρά τα χάπια. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα, μάλιστα. Έλα. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσύ τελευταίος. Συμφωνώ αρχικά απόλυτα, απόλυτα με τον Γιώργο τον Γάβρο, με αυτά που είπε. Ναι. Και να προσθέσω κάτι. Είμαι σε ηλικία 24 χρονών. Όλοι. Όπως ο φίλος μου ο Γιώργος που είναι 22. Κοντά είστε μαζί, συνομιλείτε. Λοιπόν, αύριο μεθαύριο, εμείς, εδώ τώρα στην Ελλάδα που ζούμε, ναι, με τα λεφτά που παίρνουμε από την Α, η Β, η Γ δουλειά. Δεν μπορείτε να κάνετε την οποία... οικογένεια. Μπράβο. Γιατί, δουλεύω σε μια δουλειά, ο κύριος αυτός που, το αφεντικό μου τέλος πάντων, γυρνάει και μου λέει το εξής, κοίταξε να δεις, σου δίνω παράδειγμα τόσα. Άμα γουστάρεις. Και τίποτα άλλο. Ναι. Δώρα, επιδόματα αυτά είναι ξεχασμένα εξ αρχής. Αυτό το κόλπο. Αυτό το κόλπο. Ναι, τώρα. Αυτό το κόλπο τι έγινε. Πες μου, ναι. Παγκοσμίως είναι νόμος, είναι κανόνας, είναι διαταγή. Η γη έχει παραπάνω κόσμο από όσο βαστάει. Ωραία. Και όλα αυτά παγκοσμίως δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως γίνονται. Πρέπει να μειωθούμε. Ή πρέπει να γίνει πόλεμος. Mm-hmm. Για μένα. Ή πρέπει να μας καθαρίζουν έτσι. Και βρήκαν έναν τρόπο, γιατί δεν τους συμφέρει από ό,τι φαίνεται, και λέει φάρμακα γενώσιμα. Μάλιστα. Πόσο ζει ένας άντρας, 75. Μάλιστα. Θα πάει 69. Η γυναίκα πόσο ναι, είναι. Αυτά που έλεγες πριν. Ζει παραπάνω. Γυναίκα 79-80, θα πάει 73-74. Κλειτώνουμε 4-5 χρόνια. Έλα δώσει. Ένα φυσιολογικός άνθρωπος τι κάνει. Έχει 10 κόμενες, η 11 την παντρεύεται. Το ίδιο και αυτή. Κάνουν ένα παιδί, κάνουν δύο παιδιά, τα κρατάει η μάνα, σύνταξη πέφτει, ζουν σαν άνθρωποι, άλλος κάνει παραπάνω, άλλος λιγότερα κτλ. Τώρα όμως, δεν μπορείς εσύ να πάρεις μία και να κάνεις δύο παιδιά, αν ζήσεις με καμία μαζί και αν κάνεις ένα το πολύ. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Έτσι. Και είναι και υπέρβαση. Και πάλι. Εδώ δεν τα βγάζουμε, ένας δεν τα βγάζει μόνος του. Άρα ο στόχος δηλαδή, είναι. Να δουλεύω δύο δουλειές. Άκου τώρα. Για να τα βγάλω πέρα. Άρα ο στόχος είναι. Πρέπει να γεννηθεί ένας και να πεθάνουν πέντε. Ιδεάλλως έπρεπε να κάνουν πόλεμο. Ιδεάλλως έπρεπε να κάνουν πόλεμο. Σου τραβάνε και από τα αεροπλάνα από πάνω σε ψεκάζουν. Σου διαλύουν τα νοσοκομεία. Παθαίνω εγώ ένα εμφραγματάκι μέχρι να μπω μέσα. Αντί να με πετάξει μια ένεση, αντί να πεθαίνω. 63-64. Άμα με γλίτωνε πήγαινε άλλα 10 χρόνια, 15. Θα φτάνουν τα 80. Όλα αυτά λοιπόν είναι μελετημένα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και ο Θεός και οι κατάρες και αυτά. Αυτή είναι η ιστορία. Είμαστε πολλοί. Όλη αυτή η φτή θα πέσει πάνω σας, πάνω μας, τα παιδιά μας. Θα πέσει αυτή τη γενιά. Τι να κάνουμε. Εγώ προτιμούσα έναν πόλεμο και ας πεθάνω, ας ζήσει το παιδί μου και να ξεκινήσει πάνω την αρχή ιστορία. Συμφωνώ απόλυτα. Καλύτερα, προτιμότερο ήταν παρά αυτό το πράγμα. Άρα άλλος με το ταξί, 10 ευρώ να βγάλει 15, πρώτη Δευτέρα, σαν κατέβονται οι φτέρνες, τα γόνατα και τα λοιπά, οι αφιένες, πάει στο σπίτι του, λέει γυναίκα τι έφερες, 15 ευρώ, τι λένε, έπαιξες και 5 στοίχημα, τραβάει ένα καυγά, χωρίζουν. Δεν βγαίνει. Μετά η γυναίκα, άκουγε, η γυναίκα παλιά δεν μίλαγε. Γιατί δεν μίλαγε. Έφερνε άλλο τα λεφτά, να πούμε, τη δεκαετία του 40, του 50, καθόταν η γυναίκα θρησκεία και τα λοιπά, δεν μίλαγε. Ξέρω εγώ, κάνανε 6-7 παιδιά, 5 και τα. Τώρα η γυναίκα έχει εξυγχρονιστεί. Πάει ο άλλος, λέει: τι έφερε σήμερα, έχασα τη δουλειά μου. Βρήκες καμιά άλλη, ένα μήνα, δύο μήνες, πέντε μήνες, έξι μήνες. Αρχίζει η φθορά. Δεν κάνουν σεξ, φωνάζει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος. Ξέρω εγώ, εσύ φταίς και αυτό και τα λοιπά. Χωρίζουνε. Δεν γίνονται παιδιά σήμερα. Αυτά είναι οργανωμένα. Τώρα ο άλλος λέει: ο Αϊ-Βασίλης, το σύμφωνο κτλ. Το σύμφωνο συμβίωσης τι είναι. Παλιά ήταν ένας γκέι, με η άλλη ήταν η κοπέλα ομοφιλόφιλη. Τραβούσαν ένα γάμο, κάναν δύο παιδιά, γιατί η κοινωνία και τα λοιπά. Πάνε αυτά, ρε, τελειώσανε. Δεν το πήρατε χαμπάρι. Να κάνω μια άλλη ερώτηση. Έτσι, δεν ξέρω δηλαδή αν γίνομαι αντιληπτός. Γίνεσαι. Να κάνεις. Να κάνεις. Έτσι.
ψηφίσαμε δεξιά. Δεν έγινε κάτι. Ψηφίσαμε αριστερά. Δεν έγινε κάτι. Τι να κάνουμε. Δεν πάμε να ψηφίσουμε. Κάποιος θα βγει, δεν γίνεται. Είναι και αυτό το λευκό, ας πούμε. Να σώσουμε το κομμάρι μας με οποιοδήποτε τρόπο, βοηθώντας και τους γύρω μας, αν μπορούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτή είναι η δημοκρατία της Ελλάδας. Αυτή είναι η δημοκρατία. Εκεί έχουμε φτάσει εμείς, οι Έλληνες, βάζω και τον εαυτό μου, όλους μας λίγο, μέσα. Εμείς φτάσαμε την Ελλάδα. Άκου λίγο. Η Ελλάδα ζει 200 χρόνια με δανεικά και αγύριστα. Οι πρώτοι που πήραν τα πρώτα δάνεια ήταν να μην επαναστάτες. Μιαούλιδες, μαυροκορδάτη, ασπρογέρα και τους λέγανε, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτοί πήγαν πρώτοι και πήραν από την Αγγλία δάνειο από την τράπεζα, πριν ακόμα γίνει επίσημο κράτος η Ελλάδα. Και άλλοι τα δώσανε. Τα δώσανε, όχι γιατί μας αγαπάγανε. Τα δώσανε. Γιατί είχαν συμφέροντα. Μετά κάνανε εμφύλιο, πήρανε. Άσερε τώρα. Στραβά ξεκινήσαμε. Πριν 200. Στραβά ξεκινήσαμε. Και πάλι 200 χρόνια που πήγαμε έτσι, εγώ είμαι ευχαριστημένος. Εγώ είμαι ευχαριστημένος πολύ. Συμφωνώ, ναι. Έτσι το να βλέπω. Να πω λίγο και για το... και για το... αυτό που λέγατε, αυτό που λένε τέλος πάντων όλοι για το... τον άντρα και τη γυναίκα. Ναι. Να μην τρελαθούμε λίγο, ρε παιδιά. Να μην τρελαθούμε τελείως, εντάξει. Είπαμε, μην το ξεφτυλίσουμε. Και ο τώρα... άντρας έχει κάτι, η άντρα, η γυναίκα... έχει κάτι άλλο, ο άντρας το βάζει και πρέπει να το βάλει, η γυναίκα κάνει το παιδί, αυτό είναι. Δεν πάει αλλιώς. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Μετά το πάει στην απόλαυση, ψάχνει να βρει το άλλο. Δηλαδή μετά το πάει στην ανομαλία. Πάει στην δεν ανομαλία. Δεν είναι, ό,τι και να πω είναι λίγο, εντάξει. Μα και οι αρχαίοι, μου πρόγονοι, ανώμαλοι ήταν οι περισσότεροι. Κάνανε ανομαλίες, ήρθε μετά ο χριστιανικός. Μεσαίωνας. Τα απαγόλευσε, μπήκαν άλλα ήθη, άλλα έθιμα. Δεν θυμάσαι τα όρια και αυτά, τα έχεις διαβάσει, δεν τα έχεις διαβάσει. Λοιπόν, τώρα σε τι έχω διαβάσει. Κρασιά, ιστορίες, μαζί ο ένας λοιπόν με τον άλλο, γινότανε χαμός. Μετά ήρθε ο Χριστός, σταματήσανε, ξέρω εγώ. Κάθε εποχή έχει τα δικά της. Τώρα εμείς πέσαμε στη λούμπα. Εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, δηλαδή... θα πάει καμιά 200 χρόνια αυτή η ιστορία. Στην τελική γυρνάω και λέω το εξής. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει εσύ, εγώ, δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν κάθε ένα στο κρεβάτι του, έτσι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Στην προσωπική του ζωή. Όταν όμως είναι έξω, θα είναι ευπρεπός. Καθώς πρέπει. Όχι να βγαίνουν και να φιλούνται μέσα στον κόσμο, γιατί τα παιδάκια, τα μωρά... Κάτσε τώρα. Θα γυρίσουν και θα πούνε τι, αυτοί τι κάνουν. Άκου λίγο όμως, νεαρέ. Ευπρεπώς πρέπει να είναι και ο άντρας με τη γυναίκα. Δεν μπορεί να τη βγάζει έτσι, έξω και να τη φυλάσει στάση και να τη βάζει τα χέρια μέσα και τα λοιπά. Να είναι ευπρεπείς όλοι. Να, άμα θες να το πάμε. Απόλυτα. Ναι. Το ένα ακολουθεί το άλλο. Ναι. Το ένα ακολουθεί το άλλο. Σωστό. Έτσι. Όχι όμως να έρχεται ο αλφαβήτα γκέι όπως να τον πούμε τέλος πάντων. Αυτά τα πράγματα είναι πάντως είναι τραγικά, για να καταλήξουμε, τραγικά. Δεν είναι απλά. Είναι μελετημένα. Σταδιακά γίνονται για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Ο λόγος είναι η μείωση του πληθυσμού. Ναι. Τελείωσε. Φιλιά, τα λέμε. Έγινε καλό. Λεξοτανίλ λέγεται. Ο Τζερόνιμο με. Ναι, το Λεξοτανίλ. Είναι ο φίλος της γυναίκας μετά τα 60. Το Λεξοτανίλ. Αϊπνία. Ευτυχώς ακούμε Ραπτόπουλο λίγο το βράδυ Χιλιτίδη. Και πραγματικά την αξία της εκπομπής του Χιλιτίδη την κατάλαβα όταν είχα εγώ αϊπνίες. Λοιπόν, βέβαια. Και ο άλλος λέει είχε δίκιο. Τους παρακαλούσανε, λέει, να μπουν στο δημόσιο και αν ήσουν δουλευταράς και όχι τεμπέλαρος, έξω τα μεροκάματα ήταν, λέει, πολύ καλά. Λέει ο Τζερόνιμος, ο οποίος έχει ο άνθρωπος και μία ηλικία. Δεν μπορεί να το κρύψουμε άλλωστε. Τζερόνιμε, μη με πάρεις τηλέφωνο μετά. Είμαι πτώμα, γι' αυτό δεν στο σηκώνω. Θα με παίρνεις πριν την εκπομπή. Να τα λέμε. Μυρίζω από το ματήλα τώρα. Με κόλλησε και κοκόκκινο αυτή τη γρήπη. Με έριξε κάτω ο Βίσονας. Ο Χιλιτίδης κρατάει συντροφιά μέχρι τις 6 το πρωί. Οι πιστοί ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης συνεχίζουν και η μέρα έρχεται και τα Χριστούγεννα θα έρθουν και τα κρασιά θα έρθουν και οι κουραμπιέδες και η Βασίλισσα θα έρθει από τις καμινάδες και ξανά μανά τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
Καλό βράδυ, κύριε, να είστε καλά. 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 Καλό βράδυ, κύριε, να είστε καλά.